Έλα, πες το. Τι αστείες είναι αυτές. Πες το, ρε παιδί μου. Το ζιβάγκωνα. Πώς φαίνεται. Ωραίος. Ξεχασμένα ρούχα είναι αυτά. Έχει αρχίσει και έρχεται στη μόδα πάλι, να ξέρεις αυτό. Ωραίο είναι όλο το ζιβάγκο, αλλά τα ζιβάγκο τώρα δεν είναι. Πια είναι πολύ ζεστός ο καιρός. Να ξέρεις ότι παλιά εγώ δεν μπορούσα να φορέσω ζιβάγκο. Με ενοχλούσε το λαιμό. Όχι τα τελευταία χρόνια. Ναι, εντάξει. Αλλά είναι η αμφίεση αυτή. Καινούργια. Εσύ το διάλεξες τώρα ή τα κορίτσια, το κατάστημα. Τα κορίτσια. Τα κορίτσια. Το τμήμα. Το δυνατό, το ισχυρό τμήμα. Το ισχυρό τμήμα. Τι γίνεται. Σκεφτόμουν το βράδυ. Πλάκα-πλάκα, ναι. Λέω, ήμουνα όλο το απόγευμα και ασχολούμαστε όλοι με την ομοδότηση Ντογιάκου. Έγραφα, χαμός, τηλέφωνα, ιστορία. Εντάξει, τώρα εσύ είσαι και ακούς τώρα και εισαγγελέα και δικαστικό και παθαίνεις παράκουση. Έλα, τέλος πάντων. Έχει πάρει φωτιά ο κόσμος με την ομοδότηση. Γιατί... Σοπάρε, και ξαφνικά, ναι. Μου λέει, ξαφνικά μου λένε τα παιδιά, πέθανε ο Γκλίξμπουργκ. Ναι. Και λέω, κοίτα να δεις, αυτό είναι η ιστορία της ζωής μας εμάς ως δημοσιογράφων. Δεν ναι. Είναι η ιστορία της ζωής μας. Όπου ασχολήσαμε ένα θέμα ξαφνικά, σκάνε ένα θέμα και λέμε τι έγινε, ρε παιδιά. Και τρέξει αλλού μετά. Ρίξει και τρέξει αλλού. Απεβίωσε ο. Απεβίωσε ο Κωνσταντίνος Γκλίξμπουργκ. Τον είχες γνωρίσει. Είχαμε πολύ λίγο σε. Ξέρεις, όχι σε να κάτσουμε να μιλήσουμε. Ναι. Σε συνεντεύξεις, σε δηλώσεις κτλ. Ελάχιστα τον είχα γνωρίσει. Τον είχες γνωρίσει, φαντάζομαι. Και σε συνεντεύξεις και τέτοια, Είχαμε μιλήσει κιόλας. Είχες μιλήσει. Ναι. Εντάξει, φορτισμένο πρόσωπο, έτσι. Εγώ δεν είμαι της λογικής. Θα σου πω κάτι. Η λογική μου εμένα ποτέ δεν ήταν ο νεκρός, δεν δικαίωται. Όχι, ρε, και τα καλά του και τα κακά του. Τίποτε τώρα ήταν. Έτσι. Ήτανε λίγο εκτός εποχής για την Ελλάδα και φύγει η Ελλάδα. Θα σου πω τώρα, επειδή τώρα έχει γεμίσει το διαδίκτυο βιογραφίες του και πότε. Ναι, και τώρα και τώρα. Αυτός δεν ήταν να γίνει βασιλιάς. Το ξέρω, ήταν επειδή πέθανε. Λοιπόν, πέθανε ο Γιώργος ο δεύτερος, ο μπάρμπας του. Και έγινε ο παππούς. Δεν είχε παιδιά. Με αποτέλεσμα να γίνει βασιλιάς ο Παύλος. Ο Παύλος, ο πατέρας του. Ο αδερφός. Στη θέση του Γεώργιου. Και βρέθηκε ξαφνικά μετά γεννήθηκε ο Κωνσταντίνος και βρέθηκε. Και έγινε και μικρός γιατί πέθανε ο Παύλος. Και μετά πέθανε ο Παύλος νέος και έγινε 24 χρονών, έγινε βασιλιάς και μετά σε δύο χρόνια έρθει η Κούντα. Και έγινε τον μπάχαλο. Και λένε μάλιστα, τώρα εσύ θα μου πεις. Και λένε μάλιστα ότι έκανε και μια σειρά αστοχιών τότε. Που μπορεί και με τα Ιουλιανά και όλα αυτά, έτσι στην αποστασία, ο τρόπος που λειτουργήσε. Δύο κομμάτια ήταν τώρα η ζωή του αυτού. Μετά το 1974, αυτός αποδέχτηκε το δημοψήφισμα. Το αποδέχτηκε. Στην πραγματικότητα, το μόνο που διεκδίκησε την περιουσία τους. Ναι, λάξει, ναι. Εκεί που έγινε της κακομοίρας πάλι. Τι διεκδίκησε, αλλά πήρε 13 εκατομμύρια. Τα διεκδίκησε, τα πήρε, αλλά πώς το λένε, πολιτιακά μετά το 1974 δεν έκανε τίποτα. Υπήρξε, όχι, δεν έκανε τίποτα. Όχι. Δηλαδή, ούτε μπορούσε, είχε λυθεί το θέμα, αλλά και ούτε έκανε γιατί. Δεν θυμάμαι ποια ημερομηνία ήταν μια επίσκεψη στην Ελλάδα που τον κυνηγάγαμε τα κανάλια όλα από πίσω κτλ. Και θυμάμαι κάτι, τώρα δεν θέλω εγώ να πω για κανέναν άνθρωπο, τέλος πάντων κάτι γραφικούς ημνητές. Και εντάξει, έχει. Στον δρόμο κτλ. Αλλά ήταν ρεβί, μπράβο. Ήταν όμως λίγο, στα δικά μου μάτια, εγώ δεν θέλω να κατηγορώ κανέναν, αλλά ήταν γραφικό όλο αυτό. Εκτός εποχής για την Ελλάδα. Δεν ήταν αυτό. Α πω τώρα μια ιστορία λοιπόν από τις σταγόνες. Γιατί όλα οι βιογραφίες κρατάει πότε έγινε και αφού ήταν. Εντάξει, μωρέ, είναι παντού στο διαδίκτυο. Και το πραξικόπημα είναι γεμάτο. Έχει το δελτίο έχει ένα αφιέρωμα 10 λεπτά. Να τα δείτε όλα αναλυτικά. Το 61. Εκεί πέρα. Το 62 παντρεύτηκε. Την Άννα Μαρία. Όχι, το 62 παντρεύτηκε η αδερφή του η Σοφία. Ο Χουάν Κάρλος στην Ισπανία. Μπράβο. Ήταν ήδη βασιλιάς ο Χουάν Κάρλος, ήταν διάδοχος. Λοιπόν, διάδοχος πρέπει να ήταν. Τότε ήταν διάδοχος. Λοιπόν, τότε λοιπόν. Πρωθυπουργός ήταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Ο αείμνηστος, στην πρώτη του θητεία. Προχούντας. Πάει στα Ανάκτορα. Η μάνα του Κωνσταντίνου και τη Σοφία ήταν η περιβόητη Φρυδερίκη. Η οποία κυβερνούσε, δεν έπαιζε τώρα η Γερμανίδα. Και μετά το θάνατο. Μιλάμε τώρα για. Ναι. Και μετά το θάνατο του λοιπόν, βασιλέα κυβερνούσε. Ναι, λοιπόν. Απαιτεί λοιπόν η Φρυδερίκη από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή ένα θηριώδες ποσό από τον προϋπολογισμό για να δοθεί πρίκα στη Σοφία. Α, έτσι έπρεπε. Λοιπόν, τον Καραμαλή. Τον πρωτοκάνανε πρωθυπουργό, ήταν Ανάκτορα. Έτσι. Γιατί ήταν υπουργός δημοσίων έργων με άλλους πρωτοκρασάτους και ξαφνικά τον παρέμβανε τον Καραμαλή. Λοιπόν, μπράβο. Αλλά αυτό ήταν τζόρας. Δεν ήταν ο Καραμαλής, δεν ήταν κανένα παιδάκι εύκολο. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν,
Η Φρυδερίκη επίσης δεν ήταν καμιά να το συζητήσουμε αυτό θέλω και να αυτόσουν και ξέρεις αυτό και λέω τούτο και εσύ τι λες. Ήταν διαταγή τώρα. Λοιπόν, με αποτέλεσμα να γίνει ένας τρομερός καυγάς ανάμεσα στον Καραμανλή και στη Φρυδερίκη, ο οποίος κατέληξε από ό,τι λέγανε τα αυτό, φοβερές βρισχές ανάμεσά τους, άντε μη σου πω αυτό, μωρί, αυτό κτλ. Βριστήκανε λοιπόν, τη είπε μια βαριά κουβέντα. Και που θα, αυτό, ναι, στην κουζίνα και φεύγει, δεν είπε. Ναι, και φεύγει. Είπε να πας στην, εκεί στην Ελλάδα. Ναι, λοιπόν, ναι, όχι, τη είπε ναι, που θα γδίσω εγώ το κράτος να πρικίσω την αρκούδα σου και τέτοια τη έλεγε. Ναι, λοιπόν, ναι, ναι. Και χειρότερα. Λοιπόν, και βροντάει την πόρτα και φεύγει. Η Φρυδερίκη παθαίνει ιστερία. Ναι. Παθαίνει ιστερία διότι την, αυτό με έβρισε και τα λοιπά, ούρλιαζε και τα λοιπά. Ακούει ο Κωνσταντίνος τη μάνα του να φωνάζει, που ήταν πιτσιρικάς τότε, αλλά ο οποίος δεν ήταν των μαθημάτων, ήταν των αθλημάτων. Αθλημάτων, Ολυμπιονίκης. Μπράβο. Βέβαια. Λοιπόν, με αποτέλεσμα, τι συνέβη, του λέει αυτή, τρέχει αυτός, αυτό, στέκεται μπροστά στον Καραμανλή. Ναι. Και του λέει, έβρισες ρε τη μάνα μου, και άρχισε να του κάνει καρατιές. Αλήθεια τώρα. Λοιπόν, ναι, και καλά θα σε δείρω. Ναι, ναι, ναι. Λέει, ρε, καλά, του κόλλησανε μετά, αλλά το είμαι ρε σίγουρα. Ναι. Ναι, είχε υποθεί αυτή η φράση ότι στην πατρίδα μου, όταν οι άντρες μιλούν, οι γυναίκες πάνε στην κουζίνα τους. Η Φρυδερίκη. Κοίταξε, δεν ξέρω, αστικός μύθος. Αυτά, κοίταξε. Αυτά τώρα ήταν από τα κουσκούς της εποχής. Τώρα πώς πάει και μόνο μετακινείται. Πάντως βριστήκανε. Γιατί ο Καραμανλής ήταν αθυρόστομος. Ε, βέβαια. Και σκληρό ήταν ο Καραμανλής. Εντάξει, δεν ήταν κανένα αυτό. Ήταν αθυρόστομος πολύ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και μετά στα, βέβαια, τώρα τι το θέμα ποιο είναι, αν θα τη θάψουν, αν θα το θάψουν. Πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Α. Να πούμε ότι και την αποστασία, να το πούμε και αυτό, ναι. Γιατί έχει σημασία αυτό, γιατί εδώ ήρθε η Χούντα μετά, έτσι. Ναι. Όταν ήθελε να επιβάλλει συγκεκριμένο υπουργό άμυνα στην κυβέρνηση Παπανδρέου, ναι, νόμιμα εκλεγμένη, έπεσε η κυβέρνηση Παπανδρέου μετά κτλ. Όρκησε τώρα την κυβέρνηση της Χούντας, έκανε αντικίνημα προσπαθώντας να τη ρίξει μήνες μετά, και μετά έβγε στο εξωτερικό και εκεί τετέλεσε το σεμνή τελετή. Πάντως του Καραμανλή δεν του συγχωρούσε με τίποτα, διότι όταν ο Καραμανλής γύρισε στην Ελλάδα το 1974, ήθελε και ο Κωνσταντίνος να γυρίσει και του είπε ο Καραμανλής, κάτσε εκεί, θα τα τακτοποιήσω εγώ και θα έρθεις. Κανονικά, δεν ισχύει το δημοψήφισμα το χουντικό, γιατί είχε κάνει και η Χούντα δημοψήφισμα για το πολιτιακό. Ναι, 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 το αλλά του λέει ότι έχει κάνει η Χούντα, δεν νομικά δεν ισχύει. Άρα είναι βασιλευμένη η δημοκρατία στην Ελλάδα. Αλλά μην έρθεις και εσύ μαζί, διότι αυτό σου λέει θα γυρίσουμε πίσω πακέτο, μαζί. Πακέτο. Γύρισε η τάξη. Του είπε ο Καραμανλής, κάτσε να πάω εγώ για την επικίνδυνα τα πράγματα. Τα τακτοποιήσεις και θα έρθεις. Και έμεινε έξω και μετά του μπουν στο πραξικόπημα. Το δημοψήφισμα. Και χαίρετο. 70%, 69%. Ναι, τώρα το θέμα είναι πότε. Πώς θα τα φύγει, πού θα τα φύγει και τα λοιπά. Είχε γίνει μια κουβέντα, εγώ για τη Σοφέτη Φασουλάκη το πρωί στα παιδιά, μια κουβέντα σχετικά με το Τατόι, αν θα τα αφήσει το Τατόι, εκείνη η Φρυδερίκη και ο Παύλος θα μένει. Εκεί είναι η Βασιλική Τάφη. Αν θα πάει, είναι η Βασιλική Τάφη, αν θα πάει, αν θα τα φύγει εκεί. Το βασικό κομμάτι, βέβαια, το βασικό κομμάτι εδώ είναι αν θα γίνει δημοσία δαπάνη η κηδεία. Όχι γιατί αν θα γίνει δημοσία δαπάνη για τα χρήματα, βέβαια. Για το για θέμα το συμβολισμό. Το συμβολισμό και το τι με τις τιμές. Όχι δημοσία δαπάνη, αν θα γίνει με τη μέσα αρχηγού κράτους. Με τη μέσα αρχηγού κράτους εννοώ. Αυτό. Δημοσία δαπάνη. Λοιπόν, εδώ υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση. Μάλιστα έγινε την περασμένη εβδομάδα μια συνάντηση μεταξύ των παιδιών του Παύλου και του Νικόλαου με τον κύριο Γεραπετρίτη, μάλλον. Μια πρώτη κουβέντα πώς θα πάνε τα πράγματα. Η κυβέρνηση, εγώ καταλαβαίνω από αυτά που ακούω και αυτά που λέγονται, ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να το πάει στο. Να το πάει οριακά, ρε παιδί μου, οκ. Ιδιωτική περισσότερο, φαντάζομαι, θα είναι τελετή. Απ' την άλλη πλευρά δεν ξέρω ποιοι θα έρθουν, έτσι. Φαντάζομαι τώρα η αδερφή του είναι η Σοφία της Ισπανίας. Θα έρθει, βέβαια. Άμα έρθει τώρα η γυναίκα του ήταν. Ο βασιλεύς της Μεγάλης Βρετανίας. Άμα αυτό σου λέω. Θα έρθει ο Κάρολος. Έχει βαφτίσει τον Ιούλιο. Και σε ιδιωτικές κηδείες πάνε. Εννοείται, γιατί να μην πάνε. Δεν κατάλαβα. Αυτό λέω κι εγώ. Τα ίδια παιδιά είναι σαν να ζω. Δηλαδή αυτή τη συζήτηση, την τεζαβού παθαίνω, είναι σαν να ζω την κηδεία της Φρυδερίκης το 81. Απίστευτο. Το ίδιο. Ναι, ναι, τα ίδια πράγματα. Τα ίδια. Και ήταν φορτισμένο πολύ τότε, ναι, το κλίμα. Τότε, ναι, ήτανε. Ναι, ναι. Λοιπόν, τότε πάλι με κυβέρνηση Γεωργίου Ράλη, ναι, με Παπανδρέου αντιπολίτευση να έρχεται. Γκαγκάν, γκαγκάν, γκαγκάν. Λοιπόν,
Και πέθανε η Φρυδερίκη και τη φέρανε εδώ πέρα και αν θα γίνει δημοσία δαπάνη και αν θα αυτό και θα τεθεί σε δημόσιο προσκύνημα. Α, και αυτό. Αυτό και η αντιπολίτευση. Έχεις και δίκιο. Και αυτό, όλο μαζί. Και το δημόσιο προσκύνημα. Εδώ Έχω. Και αυτό είναι ένα θέμα. Δεν ξέρω πώς θα γίνει και τα λοιπά. Πάντως... Ναι, τώρα ακούστε εδώ, παιδιά. Έχει περάσει μισός αιώνας. Ναι, μωρέ, τέλειωσε. Το πολιτιακό έχει λήξει. Αμάς δεν υπάρχει. Τώρα... Επίσης, να σου πω ένα ωραίο που διάβαζα και στα έχει ζήσει κιόλας. Όταν κέρδισε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το Τατόι τα λεφτά, 13,7 εκατομμύρια, ο Παπανδρέου λέει του τάδε από ποιο ταμείο. Από το Ταμείο Καταστροφών του κράτους. Από το Ταμείο Καταστροφών. Πάμε στο Φάνη τον Καραμπατζάκη που είναι στο ιδιωτικό θεραπευτήριο που άφησε την τελευταία του πνοή ο Γλίξμπουργκ, ο Κωνσταντίνος Γλίξμπουργκ. Έλα, Φάνη μου. Πολλές σταγόνες ιστορίας και από τους δυο σας μάθαμε αρκετά πράγματα. Εγώ ως αναγνώστης, όχι ως συγγραφέας, αναγνώστης του Καμπουράκη. Και εσύ ήξερες αρκετά και εσύ ωραία, δεν ήταν. Αρκετά από τι άκουσα. Πολύ καλά, πολύ διαφωτιστικά. Κομμάτια της ιστορίας μας, είναι Φάνη μου. Διότι εγώ άκουσα εδώ, ας πω κάτι. Εμείς, ειδικά στην Κρήτη, είμαστε άπαντες, σφοδροί αντιβασιλικοί. Βενιζελικοί, σφοδροί αντιβασιλικοί. Δεν υπήρχε τώρα στην Κρήτη τώρα και πιο δεν περπάταγε τίποτα. Παρά τα αυτά, το 1974 που έγινε το δημοψήφισμα και κέρδισε η αβασίλευτη δημοκρατία, εν πάση περιπτώσει. Κοινοβουλευτική. Ναι. Μου έκανε χείριστη εντύπωση το γεγονός ότι υπήρχαν κάτι αγάλματα του Γεωργίου. Ναι, του Βασιλείου του Βίτα. Ναι, λοιπόν και τα λοιπά. Τα οποία το βράδυ μέσα στους πανηγυρισμούς ρίξανε σκοινιά, βάλαν τα τραχτέρ και τα τράβηξαν και τα ρίξανε κάτω. Αυτά δεν είναι, αυτά είναι απολυταρικά καθεστώτα. Λοιπόν, τα κάνουμε. Λοιπόν, παρά το γεγονός ότι πανηγυρίζαμε, δεν μ' άρεσε αυτό. Δεν κατεδαφείς την ιστορία του τόπου σου. Όχι. Δεν τον θες τη βασιλεία πια, δεν τη θες, δεν αυτό, πάει παροχημένος θεσμός και τα λοιπά και τα λοιπά. Ή θα γίνει τουριστική ατραξιόν όπως είναι στη Μεγάλη Βρετανία ή θα είναι, λες πάει περίοδο, τέλειωσε τώρα, έτσι, είναι βεβαρημένη, γεια σας. Αλλά όμως δεν το γκρεμίζεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή τι να πεις, δεν υπάρχει, επειδή δεν θέλουμε τους βασιλιάς πια, δεν υπήρχαν βασιλιάς 200 χρόνια στην χώρα. Ήταν αρχηγός του κράτους για κάποια χρόνια, έτσι, τι να κάνουμε τώρα. Ήτανε. Λοιπόν. Και μάλιστα δεν ήτανε, πώς να σου το πω, δεν κατάλαβε την εξουσία όπως η Χούντα. Παραδείγματος χάρη, ήταν ένας θεσμός του ελληνικού κράτους. Οκ, δεν μας αρέσει, και τελείωσε. Α, δεν μπορεί, έχεις δίκιο, απόλυτο σε αυτό. Απόλυτο. Έλα, Φάνη μου. Λοιπόν, αργά χθες το βράδυ εξέπνευσε ο τέος βασιλιάς Κωνσταντίνος. Τον περιμένανε βέβαια έτσι. Το βρισκόμαστε στο νοσοκομείο και ιδιαίτερα βεβαρημένη η υγεία του τις τελευταίες ημέρες, ειδικά τις τελευταίες ημέρες. Είχε υποστεί εγκεφαλικό, είχε και άλλα προβλήματα υγείας, είχε περάσει και COVID-19 και κατέληξε από πολυοργανική ανεπάρκεια. Το ισορρό σύμφωνα με πληροφορίες παραμένει ακόμη στο νοσοκομείο υγεία και περιμένουν όλοι να δουν το τελετουργικό και το τι θα αποφασιστεί για το αν θα, πώς θα γίνει η κηδεία, αν θα είναι δημοσία δαπάνη, αν θα είναι με τη μέσα αρχηγού κράτους, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι γίνεται επαφές και με την Αρχιεπισκοπή για το πού θα γίνει η εξόδιος ακολουθία. Κατά πληροφορίες, η οικογένεια επιθυμεί και πιθανόν αυτό θα γίνει, να γίνει στη Μητρόπολη Αθηνών. Μάλιστα, λοιπόν. Εντάξει, παιδιά, είναι ο τελευταίος που πέρασε ως βασιλιάς. Κατά πάσα πιθανότητα δεν φαίνεται να υπάρχουν αντιρρήσεις για να γίνει στο Τατόι, εκεί όπου το 1981, σε ένα ανάλογο κλίμα και τότε, όπως σωστά σημειώσατε, έγινε η κηδεία της Φρυδερίκης, της μητέρας του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Στον κάθε μου και λέω και εγώ. Σαν... Καλά κάνεις, δεν πειράζει. Ωραία λοιπόν, είναι αυτά. Να μάθουμε. Ο πατέρας μου ήταν πυροσβέστης. Η πυροσβεστική ήταν. Στο βασιλικό. Σώμα δημοσία τάξης. Δεν ήταν. Ναι. Λοιπόν. Στρατιωτικό σώμα. Ναι. Δεν είναι δημοτική αυτή. Στο σήμα της πυροσβεστικής. Ναι. Υπήρχε ανάμεσα στα άλλα, στις φωτιές, στα κράνη, κάτι. Ναι, ναι, ναι. Ξέρε, υπήρχε κορώνα. Α, ναι, κορώνα. Στέμα. Λοιπόν. Υπήρχαν λοιπόν σε όλα τα σημεία της, όπου υπήρχε κατάστημα της πυροσβεστικής με τα αυτά μέσα, είχαν φτιάξει κάτι, ξέρεις, όχι ζωγραφιστά, κάτι που είναι... Ναι. Που ήταν απ' έξω. Απ' έξω, ναι. Μπράβο. Βιδωτό, ξέρεις, Πρόσθετο, ρε παιδί. Το 1974, λοιπόν, όταν έγινε το πραξικόπημα,
Μετά από 10 μέρες, 15, πάει διαταγή και λέει: παρακαλώ, εφόσον άλλαξε το αυτό, να αφαιρεθεί. Το δημοψήφισμα. Με το 1974 που έγινε το δημοψήφισμα. Λοιπόν, λέει να αφαιρεθεί η κορώνα. Από το ανάγλυφο. Ορθόν. Διότι είχα και από τις φραγίδες και από όλα. Λέει λοιπόν ο πατέρας μου: έχουμε ραντεβού το μεσημέρι, πρέπει να πάω στην υπηρεσία. Λέει: μα γιατί δεν έχεις δουλειά. Λέει: πάω να βγάλουμε την κορώνα. Πρόσεξε τώρα. Πήγανε λοιπόν. Ήταν κρεμασμένο ένα ανάγλυφο μεγάλο, ναι, ξέρεις, ναι, αυτό. Είχαν στήσει ένα φωτογράφο από κάτω, ναι, και ανέβαινε ένας-ένας από τους 30 πυροσβέστες. Οι 25 ήταν τόσο σφοδροί αντιβασιλικοί που ανεβαίνανε σε μια σκάλα, τραβάγανε φωτογραφία να ξεβιδώνουν την κορώνα. Του τράβαγε η φωτογραφία, κατέβαινε. Ο επόμενος, και αφού φωτογραφηθήκαν όλοι, ότι δήθεν ο κάθε ένας από αυτούς έβγαλε την κορώνα, την κατεβάσανε. Ωραίο. Είχαν όλοι φωτογραφία και λένε: εγώ το έκανα. Εντάξει, παιδί μου, ωραία, συμβολισμοί. Άρα έχουμε μια ιστορία τώρα που μου ήρθε στο κεφάλι. Μου έλεγε μια φορά ο Σπύρος ο Καρατζαφέρης, λέει, τότε το 1974, που ήταν πολύ φορτισμένο το κλίμα. Πολύ. Στο ένα μπαλκόνι, λέει, ήταν ο Καρατζαφέρης, ήταν αντιβασιλικός. Ήταν υπέρ αυτού της τάσης. Ήταν ο αδερφός του, ο Γιώργος ο Καρατζαφέρης, στο ένα μπαλκόνι υπέρ του βασιλιά, και αγόρευε και φώναζε υπέρ του βασιλιά, και στο άλλο, λέει, απέναντί μου εγώ, ο οποίος ήμουνα κατά του βασιλιά. Ναι. Δηλαδή σε μια οικογένεια μέσα. Πάντως, διχασμός στο θέματα αυτά τελικά δεν υπήρχε. Όχι, δεν ήταν. Έτσι. Κοίταξε. Ήτανε και συντριπτικό το ποσοστό. Εσύ δεν τα θυμάσαι. Το 1974 που έγινε το δημοψήφισμα, η δημόσια τηλεόραση, αν δεν είχε κι άλλη τότε, είχα συγκροτηθεί τα δύο στρατόπεδα. Το στρατόπεδο του υπέρ της βασιλευωμένης και υπέρ της αβαυσίλευτης. Ναι. Και ορίσαν. Και είχαν μαζευτεί τα κόμματα, είχαν στείλει εκπροσώπους που ήταν υπέρ της βασιλευωμένης. Η Νέα Δημοκρατία τότε, ο Καραμαλής είχε αφήσει ελεύθερο. Ναι, όπου θέλετε. Όποιος θέλει. Ό,τι θέλει ο καθένας. Εγώ, για να προκηρύξει δημοψήφισμα, είμαι εναντίον. Αλλά ήταν ελεύθερο. Λοιπόν, και είχε τρεις παρουσιάσεις, τρία διαγγέλματα από το κάθε στρατόπεδο, η ΕΙΡΤ τότε, Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας Τηλεοράσεως. Στο πρώτο λοιπόν βγήκε ο Κωνσταντίνος. Άμα το δεις και το γκουγκλάρεις και το δεις, δεν το έχω δει, όχι. Που είχε φέρει κάτι τύπους από την Αγγλία, οι οποίοι ήταν μάγκες για τα επικοινωνιολόγια. Οποίος βγήκε και έλεγε: εγώ θέλω το χώμα της πατρίδας μου και τα λοιπά, και του έκανε ένα zoom η κάμερα και του έφερε τα μάτια εδώ κοντά και βούρκωσε και τα λοιπά. Και πάθαν την πλάκα τους όλοι εδώ. Σου λέει: όπα, θα πάνε κάνουνε. Οι γυναίκες να τον ψηφίσουν. Συγκινηθήκανε και τα λοιπά, Λοιπόν, στο βασιλικό στρατόπεδο, ανάμεσα στους άλλους, ήταν ο Γιώργος Ράλης. Υπέρ του βασιλέα. Βεβαίως. Ναι, ο Ράλης. Ο Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος. Άντε ρε. Αμέ. Ναι. Δεν το ξέρω. Βεβαίως. Ναι. Στην άλλη πλευρά, στο αντιβασιλικό στρατόπεδο, ο πρώτος που μίλησε στην τηλεόραση εναντίον του βασιλιά, αμέσως μετά την αυτή, και ο οποίος τι έκανε, κατέβασε έναν κατάλογο με την περιουσία του. Ωραία, δηλαδή έλεγε: έξυπνο. Θέλω να γυρίσω γιατί έχω. Στο σπίτι μου, στο πατρογονικό μου. Και βγήκε μετά και έλεγε: και έλεγε τι εννοεί όταν λέει θα γυρίσει σπίτι του. Ένα παλάτι εδώ, τόσες χιλιάδες στρέμματα εκεί, τόσα. Έξυπνο, τόσα. Λοιπόν, ο πρώτος που μίλησε τότε από τους αντιβασιλικούς ήταν ένας άγνωστος καθηγητής πανεπιστημίου, ονόματι Κώστας Σιμίτης. Άντε ρε. Α, βέβαια. Ούτε αυτό το ήξερα. Έμα. Πώς με είπες, η ζωντανή ιστορία της τηλεόρασης. Μα είσαι ρε φίλε, τι να κάνω εγώ τώρα που είσαι. Λοιπόν, παίρνει αυτό το Σιμίτης. Ο Σιμίτης. Ωραίο. Λοιπόν, δηλαδή το κεντρικό πρόσωπο να πω εγώ. Όχι. Δεν ήταν το κεντρικό. Αλλά όχι, ήταν δεν ο πρώτος ήταν, μίλησε, όχι, όμως. Αλλά στην τηλεόραση ρε παιδί μου. Ποιος θα έλεγες ότι ρε παιδί μου από το αντιβασιλικό στρατόπεδο ήταν το πρόσωπο της καμπάνιας, ήτανε, όπως κοίταξε, λέγαμε. Ήτανε τότε όλη Ένωση Κέντρου. Ήτανε όλο το Πασόκ που ήταν μικρό κόμμα. Ναι. Ήτανε το ΚΚΕ που μόλις και αυτό. Δηλαδή δεν ήταν. Ήταν ένα μπλοκ κόσμο. Πολύ ευρύτητα, μεγάλη. Μετά οι εφημερίδες, τα Νέα, η Ελευθεροτυπία, το Βήμα, όλες αυτές οι εφημερίδες. Ήτανε σφοδρά αντιβασιλικές. Αντιβασιλικό. Έτσι. Ναι. Και ήταν και φανερό ότι πήρε 69-70%. 69,2% βέβαια. Τεράστιο, συντριπτικό ποσοστό. Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά. Θα μάθουμε
νεότερα στη συνέχεια, γιατί μετά τη. Ρε, δεν μου πει για τον Ντογιάκο τίποτα. Πρέπει να πούμε για τον Ντογιάκο. Λοιπόν. Πρέπει να πούμε. Να πω. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν την γνωμοδότηση του κυρίου Ντογιάκου σχετικά με την υπόθεση το αν έχει δικαίωμα η ΑΔΑΕ να κάνει, να διαχειρίζεται τα αιτήματα πολιτών που θέλουν να μάθουν αν παρακολουθούνταν. Λέει ο εισαγγελέας του Αρυπάγου, με βάση τον τελευταίο νόμο που ψηφίστηκε από την κυβέρνηση πριν από λίγο καιρό, δεν έχεις αυτή την αρμοδιότητα. Δηλαδή, δεν μπορεί ο Στάθης και ο Καμπουράκης, ο Καμπουράκης και ο Στάθης να πάνε στον ΑΔΑΕ να πούνε κύριοι μας παρακολουθούν. Δεν έχει δικαίωμα να πάει η ΑΔΑΕ να ψάξει εκεί, στον πάροχο. Λέει ο εισαγγελέας ότι δεν της αφαιρείται καμία άλλη αρμοδιότητα. Και λέει ότι έχει δικαίωμα να το κάνει αυτό, γιατί εκ του συντάγματος που αναφέρεται ως ανεξάρτητη αρχή η ΑΔΑΕ, ορίζει ότι ειδικός νόμος, λέει, θα καθορίσει αρμοδιότητές της, άρα ο κοινός νομοθέτης. Άρα καλός ουσιαστικά ο νόμος ο συγκεκριμένος κάνει μια ερμηνεία. Το αν είναι καλός ή κακός νόμος, δεν μπορεί να το κρίνει ο εισαγγελέας αυτό, ναι, σε μια γνωμοδότηση. Αυτό θα το κρίνουν τα τακτικά δικαστήρια. Δηλαδή το Συμβούλιο Επικρατείας, ο Αριοσπάγος, δεν ξέρω εγώ ποιος, αν είναι συνταγματικός συγκεκριμένος νόμος ή όχι. Αυτό λέει ο κύριος Ντογιάκος. Και από εκεί ξεσπάει μια θύελα αντιδράσεων από την άλλη πλευρά. Έχουμε πρώτον μια αντίδραση, εγώ θα σταχυολογήσω πρώτα την αντίδραση του κύριου Ράμου, του Προέδρου της ΑΔΑΕ, του επικεφαλής, ο οποίος λέει ότι δεν έπρεπε να κάνει γνωμοδότηση ο κύριος Ντογιάκος, δεν έχει αρμοδιότητα να κάνει, γιατί είμαι ανεξάρτητη αρχή και η εξουσία μου εκπορεύεται εκ του συντάγματος. Δεύτερον, λέει ότι υπάρχουν απειλές μέσα στην γνωμοδότηση του εισαγγελέα, γιατί ο εισαγγελέας καταλήγει ότι υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο, ότι αυτή είναι η διαδικασία και στο τέλος να ξέρετε ότι όποιος την παραβιάζει υπάρχουν και ποινές. Μας απειλείς, λέει επί της ουσίας ο κύριος Ράμος. Ότι είναι παρέμβαση σε εκκρεμείς υποθέσεις ουσιαστικά, γιατί υπάρχουν σε εξέλιξη υποθέσεις, και ότι ουσιαστικά, και αυτό είναι σωστό βέβαια, αλήθεια είναι, ότι η γνωμοδότηση δεν είναι δεσμευτική, γιατί η γνωμοδότηση δεν δεσμεύει κανέναν στην εφαρμογή της ουσιαστικά, είναι γνώμη. Από εκεί και πέρα τα τακτικά δικαστήρια έχουν την κρίση. Εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Είχαμε αντίδραση έντονη από τον Τσίπρα, από τα άλλα κόμματα κτλ. Ο Αλέξης Τσίπρας μάλιστα είπε στον εισαγγελέα να με συλλάβει, γιατί και εγώ θέλω να μάθω αν υπάρχουν παρακολουθήσεις. Εγώ θα σου πω με την ψυχραιμία όσοι μπορώ να έχω και την απόσταση όσο μπορώ να έχω από το συγκεκριμένο θέμα, όσο ρεπορτάζ έχω κάνει. Από την πλευρά των νομικών, των εισαγγελέων γενικότερα, η άποψη είναι ότι ουσιαστικά μπορούσε, είχε δικαίωμα να κάνει γνωμοδότηση και ότι δεν είναι η άποψη του εισαγγελέα αυτή που καταγράφει, είναι τι λέει ο νόμος. Με βάση τον νόμο που ψηφίστηκε. Το αν είναι καλός ή κακός νόμος θα κριθεί. Η άλλη πλευρά λέει, και υπάρχουν και πολλοί συνταγματολόγοι που το λένε, θα έχουμε τον κύριο Κοντιάδη συνέχεια να πει την άποψή του, ότι όχι, με αυτόν τον τρόπο περιορίζει αρμοδιότητα στα ΑΔΑΕ, πάνε να συσκοτεί στην υπόθεση των υποκλοπών. Εντάξει, ωραία. Αυτά λένε. Εντάξει, εντάξει. Επί της ουσίας. Θα τα δούμε. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Μεγάλο θέμα και αυτό πολιτικό. Κεντρικό στην πολιτική ατζέντα αυτή τη στιγμή, νομίζω. Από χθες, ρε παιδί μου. Από χθες. Θα τα δούμε όλα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τον καιρό, γιατί είχαμε χιόνια, λέει, χθες. Πρώτη μέρα είχαμε χιόνια. Είχαμε λίγα χιόνια. Ψιλοχιόνισε, λέει, λίγο. Ναι. Είχαμε και λίγες βροχές. Για να δούμε τον καιρό. Πάμε να δούμε τον καιρό και ερχόμεθα. Μήνα την Καραμήτρου. Είχαμε μια ληστεία τρόμου για οικογένεια στο Παλαιό Φάληρο. Καλημέρα, Μήνα. Καλημέρα. Ναι, μια ληστεία πραγματικά που τρομοκράτησε μια οικογένεια στο Φάληρο, καθώς οι ληστές έδεσαν με tie-up, φήμωσαν την οικογένεια μέσα στο διαμέρισμά της, ναι, για να αρχίσουν να ψάχνουν και τελικά να φύγουν με χρήματα και κοσμήματα. Όλα έγιναν λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Mm-hmm. Φαίνεται ότι οι δράστες παρακολουθούσαν τον πατέρα της οικογένειας, έναν άνδρα γύρω στα 55, την ώρα που επέστρεψε στο σπίτι του. Τον ακινητοποίησαν λοιπόν πριν μπει στην πολυκατοικία, τον απείλησαν, τον ανέβασαν μετά μέχρι το διαμέρισμά του επάνω, που ήταν η γυναίκα και τα δύο ανήλικα παιδιά του. Μπήκαν μέσα στο διαμέρισμα, εκεί με την απειλή μάλλον αιχμηρών αντικειμένων, δηλαδή μάλλον κατσαβιδιών και μαχαιριών. Να. Τους ακινητοποίησαν, έδεσαν και τα παιδιά και την μαμά και τον 55χρονο. Άρχισαν να ψάχνουν όλο το σπίτι, τελικά βρήκαν κάποια χρήματα, βρήκαν και κάποια κοσμήματα και αμέσως μετά έφυγαν. Τώρα, στο σημείο, όπως καταλαβαίνετε, βρίσκονται δυνάμεις της αστυνομίας. Βρίσκεται το κλιμάκιο των εγκληματολογικών εργαστηρίων και της σήμανσης.
Οι αρχές ψάχνουν να βρουν τι έχει συμβεί. Πάντως θεωρούν ότι αυτοί που έβαλαν στο στόχαστρο, οι ληστές δηλαδή που έβαλαν στο στόχαστρο τη συγκεκριμένη οικογένεια, γνώριζαν και τι ώρα επιστρέφει στο σπίτι. Τρεις ώρες, δηλαδή γύριζε τέτοια ώρα αργά ο άνθρωπος και τον είχαν στημένα απ' έξω. Ναι, γιατί πήγανε... την οποία κάνει... Τον έβαλαν να ανοίξει, ούτε καν... Αλλά το θέμα είναι ευτυχώς τουλάχιστον, αν μη τι άλλο, δεν χτύπησαν κάποιον... Είναι καλά, είναι καλά, Παναγιώτη. Αν μη τι άλλο. Και τα παιδιά και η μαμά. Αλλά εν πάση περιπτώσει ο τρόμος... Βέβαια, μην το συζητάς. Με ανήλικα παιδιά, μείνα μέσα στο σπίτι τώρα, να έχει τα παιδιά με απειλές, ιστορίες. Μην τρέλα τώρα, είναι μη σου τύχη, Παναγία. Λοιπόν, Μίνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την είδηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Μίνα Καραμίτρου, λοιπόν, για τις άμεσες πάντα πληροφορίες που έχει και τις με ταχύτητα τις μεταδίδει. Πάμε να δούμε τι λένε οι εφημερίδες. Πάμε εδώ. Αύξηση μισθών και στο δημόσιο, παιδιά. Ετοιμάζεται νέο ενιαίο μισθολόγιο. Φωνάζεις, μέσα στο 23 φωνάζεις διαδικασία. Για τους μισθούς, ρε. Όχι, εσύ, όχι. Κοίταξε, θα πρέπει να υπάρξουν αύξηση του μισθού στο δημόσιο, εφόσον δίνουμε. Υπάρχουν αύξησεις στον ιδιωτικό τομέα. Πρέπει να υπάρξει στο δημόσιο. Λοιπόν, ετήσιο κόστος 500 εκατομμύρια ευρώ για 600-700.000 δημοσίους υπαλλήλους. Αλλαγές σε ειδικά μισθολόγια. Πέθανε χθες ο Θεός Βασιλιάς, Κωνσταντίνος, το 40 μέχρι το 23. Mm-hmm. Λοιπόν, ξέσπασε πόλεμος για το απόρριτο με αφορμή την γνωμοδότηση. Κόλασε, όχι και πόλεμος. Και κόλασε γίνεται. Έξω Μόμπιλ στα νέα παρατείνει με τις έρευνες ως το Μάρτιο. Okay. Λοιπόν, η καθημερινή σύγκρουση εισαγγελίας Αρείου Πάγου με την ΑΔΑΕ και Τσίπρα Μαξίμου για τις παρακολουθήσεις. Ο κύριος Τσίπρας λέει: έλα να με συλλάβεις. Απαντάει το Μαξίμου: είσαι πρώην πρωθυπουργός, δεν είσαι ο Βαρουφάκης. Ναι. Μην κάνεις θεατρινισμούς, λέει το Μαξίμου. Πώς εξηγούν οι ειδικοί της σεισμική δραστηριότητα? Είδες τρίτο σεισμό στη Λέσβο, ρε Δημήτρη. Είναι λίγο περίεργα εκεί τα πράγματα. Δεν μπορούμε όμως να πούμε τίποτα, ρε παιδί μου. Δηλαδή... Δεν ξέρεις. Μα δεν νομίζω ότι ξέρουν και σεισμολόγια. Δεν μπορούν να εντοπίσουν. Μεταξύ, ακούω διάφορους που λένε: γιατί να βγαίνει ο ένας να λέει το ένα και να βγαίνει το άλλο. Να λέει το άλλο. Ρωτώ τώρα εγώ. Οι σεισμολόγοι με το που γίνεται αυτό και ειδικά αν υπάρχει. Δέχονται καταιγισμό ερωτημάτων και τηλεφωνημάτων και αυτών κτλ. Σου λέει: για δεν συνοδεύονται μεταξύ του να μα λένε μια γνώμη. Θα δεχόταν κανένα μέσο να υπάρχει ένα δελτίο τύπου? Όχι, ρε, είσαι καλά. Μα είδες λοιπόν. Και τώρα είναι και επιστημονική άποψη αυτό, έτσι. Λοιπόν, δεν είναι την άλλη σου λέει, μου λέει ένα αυτό, μου λέει άλλο αυτό, τι να πιστέψω, εγώ τρομοκρατούμε. Εντάξει. Δηλαδή... Στις δημοκρατίες έτσι είναι τα πράγματα. Δεν είναι τώρα. Ο καθένας με την αξιοπιστία του. Έτσι. Δεν μπορείς να το πεις αυτό. Μη μιλάς εσύ, μιλά εσύ και γιατί κρίνω εγώ καλύτερο τον άλλον. Όχι, έτσι. Ούτε να συνοηθούν μεταξύ τους τώρα. Μα δεν έχουν και διαφορετικές απόψεις. Επιστημονικές είναι οι απόψεις. Εντάξει. Τώρα δεν διαφωνούν και στα βασικά, έτσι. Όχι. Στα βασικά δεν διαφωνούν. Λοιπόν, θησαυρός άνων του ενός G στα ακίνητα του ΕΦΚΑ ξεκινάει άμεση προσπάθεια αξιοποίησης. Πόσα χρόνια το έχω ακούσει. Και εγώ το ίδιο. Άσε με. Και εγώ το ίδιο. Λοιπόν, και εδώ έχουμε ρηματική διακοίνωση της Αθήνας για τη Λιβύη. Και είδες το. Θυμάσαι το θέμα που είχαμε βγάλει? Με τους 5 δικηγόρους στη Λιβύη που είχαν κάνει προσφυγή και τα λοιπά για το μνημόνιο. Δεν ξέρω αν έχει πρακτική σημασία. Το Λιβυκό Δικαστήριο είπε πάντως, το δικηλικωτικό εφετείο, ότι είναι παράνομο, άκυρο το μνημόνιο για την εξόρυξη. Σημασία δεν ξέρω αν είναι. Yeah. Το είπε πάντως. Τώρα... Λοιπόν, εφημερίδα των συντακτών, μαύρη μέρα για τη δικαιοσύνη, πρωτοφανής εκτροπή Ντογιάκου. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου απειλεί ευθέως τα μέλη της ΑΔΑΕ. Το Μαξίμου κορυφώνει την προσπάθεια συγκάλυψης. Σκληρή απάντηση Ράμου. Η Κατερίνη Παπα-Νικολάου, την πρόεδρο της ΑΔΑΕ, τη δηλώνει στον εαυτό. Τσίπρα, ελάτε να με συλλάβετε. Πειρά από Πασόκ και έγκριτους νομικούς. Μάλιστα. Αυτά. Λοιπόν, ελεύθερος τύπος. Πίνακες με νέους μισθούς και επιδόματα, αναδρομική αύξηση 10% σε γιατρούς στο ΕΣΥ, το έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. Ο τελευταίος βασιλιάς της Ελλάδος και πάγο στο τουρκολιβικό μνημόνιο από δικαστήριο της Τρίπολης. Εδώ κυκλοφόρησε η αυτοβιογραφία του Χάρη. Ο, πώς το είπαμε, όχι αντικαταστάτης, η ρεζέρβα. Η ρεζέρβα. Πώς φαίνεται? Ποιο? Εδώ, του Χάρη, ρε. Α. Ο ρεζέρβας. Η ρεζέρβα λέγεται το. Ο αντικαταστάτης, ναι, ρε παιδί μου. Ναι. Επειδή δεν ήταν ο βασικός. Έπαιζε αναπληρωματικός. Τι να κάνουμε, κουμπάρε, να πούμε. Θα μπορούσε να έχει γεννηθεί αθρακορίχος. Δηλαδή δεν σου κάνει αντικαταστάσει του βασιλέως. Περίμενε. Θα μπορούσε να είσαι ο πρώτος των αθρακορίχων. Άκου, σύντροφε Χάρη. Άκου. Και ο Κωνσταντίνος. Θεός χωρέστον. Μπράβο, αυτό πήγα να πω. Μπράβο, Παναγιώτη. Ξεκίνησε ως μη έχον δικαίωμα διεκδίκησης του. Πρίγκιπας δεύτερης, τρίτης γενιάς. Γίνεται μία κόμπλα, Χάρη. Και βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Μην είσαι απεσιόδοξος, Χάρη. Αυτά.
Μην γκρεμίσεις τις γέφυρες πίσω σου. Σωστό. Δεν ξέρεις, δεν μπορείς να γυρίσεις. Σκέψου το. Μυστικός διάλογος με μοντέλο Νταβός. Τι πραγματικά ζήτησε ένα απεσταλμένο Μητσοτάκη και Ερντογάν στη Γερμανία. Επικίνδυνη χώρα τη ύλη διαπραγμάτευση Καλή Μπούρα. Κομμένη ραμμένη στα μέτρα τη Τουρκία ακόμη και τα 12 μίλια. Η Άγκυρα ψεύδεται, καθώς δεν υπογράφει κανένα σύμφωνο ή προσύμφωνο προς το παρόν. Έντονη ενόχληση στο ΙΠΕΚ Σουδής ενημερώνει τους διπλωμάτες. Καλά νέα από τη Λιβύη, εφετείο ο κύριος στο ψευδομνημόνιο. Πέθανε ο τελευταίος βασιλιάς των Ελλήνων. Φήμωτρος στο ράμο της ΑΔΑΕ για τις υποκλοπές. Λοιπόν, η Αυγή σε μαύρο φόντο, παρακαλώ. Συνταγματική εκτροπή από Μητσοτάκη τον Γιάκο. Πρωτοφανής παρέμβαση εισαγγελέα του Αριουπάγου να μπλοκάρει τις έρευνες στα ΔΑΔΑΕ για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ο μη παραβίωση συντάγματος, οργή στον νομικό κόσμο. Πρωτοφανής οι απειλές Δογιάκου, λέει ο Χρήστος Δράμος, τη συνταγματική γνωμοδότησή του. Ηχηρή παρέμβαση Τσίπρα, παρετούμε τη βουλευτική μα ηλία. Σας περιμένω να με συλλάβετε. Λοιπόν, να αποσυρθεί το προεδρικό διάταγμα ουσιαστική αναβάθμιση των σπουδών. Οι καλλιτέχνες και τα σωματεία τους δεν υποχωρούν. Μοτοπορία και νέα μαζική συγκέντρωση χθες έξω από το Υπουργείο Παιδείας στην Αθήνα. Προκλητική γνωμοδότηση ενισχύει το σκοτεινό θεσμικό πλαίσιο για τις υποκλοπές. Ξαναλέω, τώρα θα μου πεις τι κάνεις, υπερασπίζεις την εισαγγελία. Όχι, δεν υπερασπίζουμε κανέναν. Λέω όμως και τι λένε οι άλλοι, τι λέει και άλλη πλευρά, γενικότερα. Ναι. Λέει, εμείς γνωμοδοτούμε με βάση αυτά που λέει ο νόμος. Ο νόμος. Ναι. Αν ο νόμος είναι καλός ή κακός, θα κριθεί στα δικαστήρια. Δεν δικαιούται ο εισαγγελέας του Αριουπάγου σε γνωμοδοτικό επίπεδο, σε μία γνωμοδότηση να πει αν είναι σταγματικός ή αντισταγματικός ο νόμος. Αυτό θα κριθεί. Έτσι. Όλοι θα κριθούν βέβαια. Έτσι. Και γι' αυτό και εδώ θα έχουμε όλες τις απόψεις να τις ακούσουμε. Μείζον πολιτιακή κρίση, λέει η Εστία. Το δημοκρατικό τόξο και αποκαλύψει για τις παρακολουθήσεις. Ο εισαγγελέας του Αριουπάγου, κ. Δουγιάκος, απειλεί με 10 χρόνια φυλακή τον πρόεδρο ΣΑΔΑΕ, κ. Ράμο, για τις υποκλοπές. Αντισταγματική γνωμοδότηση του Γιάκου σύμφωνα με την ανεξάρτητη αρχή. Κρίση στις σχέσεις της δικαιοσύνης με την αξιωματική αντιπολίτευση. Εκτροπή Αγγελαροπούλου συγκαλεί σύσκεψη για τη Θέμη. Γιατί είναι εκτροπή αυτό. Καλά. Εντάξει. Παιδί μου, καλεί όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες της δικαιοσύνης για τα προβλήματα της δικαιοσύνης. Ναι, για να έχουν αίθουσες. Υπηρεσιακούς, ναι. Υπηρεσιακούς, επαναλαμβάνω. Δεν καλεί κάποια κόμματα. Υπηρεσιακούς παράγοντες. Δεν τα δικαστικά, παιδιά. Μα δεν είναι θέμα δικαστικών. Όχι, όχι, δεν είναι θέμα δικαστικών. Αυτά τα εισαγγελικά, αστικά, δικηγορικά με τρελαίνουν. Δεν είναι δικαστικό. Είναι σε θεσμικό επίπεδο. Το ερώτημα είναι, δικαιούται η πρόεδρος της Δημοκρατίας να κάνει, να βλέπει παράγοντες του κράτους. Δικαιούται, νομίζω και εγώ. Αν φωνάξει σύσκεψη για τη δικαιοσύνη με πολιτικούς και δεν φωνάξει τον Υπουργό Δικαιοσύνης, προφανώς υπάρχει πρόβλημα. Έτσι δεν είναι. Από τη στιγμή που δεν γίνεται έτσι, ξέρω εγώ. Δεν θα σου πάω, τι να πω. Καθένας έχει την άποψη. Λοιπόν, παζάρια του Μαξίμου με τους Γλίξμπουργκ την ώρα που ο Τέος χαροπαλεύει στο νοσοκομείο. Το χάσατε, παιδιά. Ναι, ναι, ναι. Έλα. Λοιπόν, ίντριγκες πάνω από τον νεκρό Τέος. Ποιος από τον Μαξίμου κρατά τις βασιλικές νάρκες του λαϊκού προσκυνήματος και του αντίου με τιμές, λέει στο πρωτοσέλιδό της η Εσπρέσο. Βουτιά του πληθωρισμού και φρένο στην ανάπτυξη, η προβλέψη του ΟΣΑ για την Ελλάδα και οι 14 συστάσεις για μεταρρυθμίσεις. Πόσο το κατεβάζει τον πληθωρισμό, δηλαδή πόσο λέει. Λέει, νομίζω θα πάει στο 1,1 θα είναι, λοιπόν, λέει, όχι στο 1,1. Μιλώντας τον πύχη για οριακό 0,5%. Ναι. 14 μεταρρυθμίσεις ζητάει. Θα σου πω, ΟΣΑ, ΟΣΑ. Έχεις γράψει και τον ΟΣΑ. Τα έχω γράψει όλα, τα σημειώνω όλα. Για να θυμάμαι, γιατί δεν θυμάμαι, δεν πάω καλά με το μυαλό μου. Λέει, ΟΣΑ, λέει πληθωρισμός 3,7. Σε σχέση λιγότερος από ό,τι λέει η κυβέρνηση και λέει μικρότερη ανάπτυξη όμως. 0,5. Ναι. Και λέει μικρότερη ανάπτυξη 1,1 από το 1,8 που έδινε το Υπουργείο Οικονομικών. Θα δούμε τώρα. Θα δούμε. Η Ευρωζώνη θα έχει ύφεση πάντως. Λέει η Ευρωζώνη όμως, λέει ο ΣΑ ότι ενδεχομένως μπορεί και να μην πάει σε ύφεση. Οριακά να μην πάει. Ναι. Οριακά. Για να δούμε. Τα εκτός παιχνιδιού ακίνητα ανεβάζουν τις τιμές γιατί έχει στερέψει η πόλη Θεσσαλονίκης από κατοικήσιμα σπίτια τύπου Θεσσαλονίκης. Πάμε και στα αθλητικά μας να δούμε τι γίνεται. Τι πάει και φορ. Ναι. Η ΜΟΥ εξηγεί γιατί ο Ιβάν έδωσε τώρα το OK για ενίσχυση ανάβοντας πράσινο φως και για γκολτζή μετά την απόκτηση του Τάισον. Ορίστε. Τσεκάρι το εισιτήριο για τα προημιτελικά με σοβαρότητα και προσοχή. Είναι ο Άρης εδώ. Αυτά είναι. Live Sport. Ματίας 2028. Τεράστια κίνηση Μελισανίδη. Επέκτηνε το συμβόλαιο του αρχιτέκτονα Τσέκ για 4 επιπλέον χρόνια με ρήτρα. Δημήτρη, 10 εκατομμύρια ευρώ ρήτρα. 10 εκατομμύρια. Πώς σου φαίνεται. Καλό. Λοιπόν, Καουλή. Έρχεται ο Ούγγρος φουλάρι και για Καουλή, λέει για τον Παναθηναϊκό. Τόση είναι η ρήτρα σου, εσένα. Τόση είναι η ρήτρα που έχω κι εγώ, 10. Θες λοιπόν, να τη μοιραστούμε. Όχι. Να πάρουμε από 5. Όχι, δικιά μου είναι.
Δικός του. Τι, ποιος? Δικός του, ρε. Ο Ούγγρος, ο Κλάιν, Κλάιν Χάισλερ. Αντί 500.000 ευρώ έχετε σήμερα και υπογράφει για 3,5 χρόνια. 500.000 ευρώ μόνο. Τι ξεφτύλα. Τίποτα. Εμείς έχουμε ρήτρα 10 εκατομμύρια. Εμείς έχουμε 10 εκατομμύρια ρήτρα. Οκ, ο Λάτο. Μακιάτο ή Λάτο. Μακιάτο. Ποιος είναι αυτός? Ο Λάτο, ρε. Και ο Μακιάτο ποιος είναι? Ο Μακιάτο είναι ο καφές. Λοιπόν, άτρωτος λέει ο πρωταθλητής, θωρακίζεται από παντού, έρχεται ο Σουάζο. Κλείνει ο Λάτο, φέρνει Καμπράλ. Extreme Sporting λέει εδώ. Μάλιστα. Εσύ εδώ μέχρι το 28. Ο Μελισανίδης βρήκε τον άλλο που αναζητούσε χρόνια για την άκρη των ονείρων μας. Ματίας είναι από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής μου. Νιώθω πραγματικά γνώμη στον πρόεδρο. Είναι ένα θέμα αγάπης, πάθους και όρεξης να κερδίσει. Θέλω να είμαι εδώ, θέλω να είμαι στην ΑΕΚ. Okay. Ρήτρα 10 εκατομμύρια για το συμβόλαιο. Αυτά είναι τώρα. Τι σημαίνει η ρήτρα, δηλαδή. Δεν μπορεί να σπάσει το συμβόλαιο για να φύγει το συμβόλαιο. Αν φύγει αυτό 10 εκατομμύρια. Πρέπει να δώσει 10 εκατομμύρια. Αν τον διώξει, του θα τα έχει άλλη ρήτρα, φαντάζομαι, αποζημίωσης. Θα πρέπει να πληρώσει την αποζημίωση ανάλογα το υπόλοιπο του συμβολέου. Ανάλογα. Εγώ έχω 10 εκατομμύρια, είτε κάτσω είτε φύγω. Πολύ δυνατή. Είσαι πολύ δυνατή. Να το ξέρει. Καλό δικηγόρο πρέπει να έχει. Καλό δικηγόρο πρέπει να έχει. Μάνατζερ. Καλό μάνατζερ. Φως των σπορ. Θρύλος για ένα ημίχρονο. Λέει παρά το εξαιρετικό ξεκίνημα, έχασα από τη Μονακό Ολυμπιακό στο μπάσκετ. Καλημέρα σας, Μεσχέ. Καλημέρα. Όλα καλά. Καλά, μια χαρά. Πάμε να δούμε λοιπόν και αυτά που είπατε κι εσείς εντάχει στις εφημερίδες. Ξεκινάμε με τα μη αγωνιστικά για να καταλήξουμε αγωνιστικά. Ανανέωση του συμβολέου του Ματίας Αλμέιδα αργά χθες το βράδυ, όπως είπατε κι εσείς, μέχρι το 2028, που σημαίνει 5,5 ακόμα χρόνια. Δεν το συνηθίζει. Δεν είναι κάτι που το βλέπουμε συνήθως αυτό για προπονητή τόσο μεγάλο συμβόλαιο. Ανανέωσε, όπως είπαμε χθες το βράδυ, με παρουσία του Δημήτρη Μελισανίδη στο ξενοδοχείο της ομάδας που είχε καταλύσει για το παιχνίδι με την Κηφισιά σήμερα. Αυτά εδώ που δείχνουμε τι είναι. Αυτό που δείχνουμε είναι ένα barbecue περιβόητο που είχε οργανώσει ο προπονητής ΣΑΕΚ λίγο πριν την αλλαγή του χρόνου. Α. Και ήταν μια κίνηση που είχε συζητηθεί γενικά. Γιατί σχολιάστηκε ακόμα και μετά από μια γκέλα της ΣΑΕΚ κλπ. Η ΑΕΚ πάντως κέρδισε τον Παναθηναϊκό προχθές, είναι στο μείον 4 μόλις από την κορυφή. Βλέπουμε και τον πρόεδρο της ΑΕΚ, τον Δημήτρη Μελισσανίδη. Παιδί μου, έφαγανε κοψίδι εκεί, έγινε χαμός. Αυτός τι εθνικότητα είναι? Αργεντίνη. Τότε είναι αυτά τα αργεντίνικα, τα ψητά, τα κρέατά του. Δεν έφερε από τη Λιβαδιά τα δικά του. Αυτά που τα έχουν γύρω-γύρω που είναι σαν το. Σαν το αντικριστό τη Κρήτη. Άμα είδε έτσι τα γεστή και όλα. Ναι, αυτό. Μπράβο, ωραία. Αυτό εντωμεταξύ είναι από τι περιπτώσει που ήταν και πολύ καλό ποδοσφαιριστή και γίνει και καλό προπονητή. Λίγοι είναι αυτοί που ήταν καλοί παίκτες. Η αλήθεια είναι αυτή, αλλά να δούμε. Εντάξει, όπως ξέρεις, γιατί στην Ελλάδα. Ναι, εντάξει. Στη μία στιγμή είσαι Θεός και την άλλη. Σωστό. Κρεάζουμε. Πάμε λοιπόν και στα αγωνιστικά, γιατί χθες είχαμε και την έναρξη των ρεβάνς του κυπέλλου Ελλάδας. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε άνετα την Καλαμάτα, όπως και στη Μεσσηνική πρωτεύουσα, έτσι και χθες και στην Τούμπα με 2-0. Δύο γκολ του Μπράντον Τόμας τα έκαναν τη διαφορά για το δικέφαλο. Νωρίς το 11ο και στο 13ο λεπτό, το πρώτο από πάσα του Νάρη από τα δεξιά, με τη μία η εκτέλεση του Ισπανού Φόρ για το 1-0, λίγο πριν τη συμπλήρωση των 11 λεπτών. Θα το ξαναδούμε στο replay. Άμεση εκτέλεση νίκησε το Μέντες του δερματοφύλακα της Καλαμάτας. Και λίγο μετά από την κάθετη του Μπίσεσβαρ, με τη μία η εκτέλεση με το αριστερό αυτή τη φορά. Ωραία. 2-0 ο ΠΑΟΚ, ο οποίος περνάει στην επόμενη φάση των 16 και θα τον 8 μάλλον, και θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό, αν αυτός κάνει το προφανές, δηλαδή διατηρήσει το 3-0 υπέρ του που είχε κερδίσει το Βόλο σήμερα η Ρεβάνς των δύο ομάδων στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας. Πάμε και στο μπάσκετ, εκεί όπου δεν ήταν μια καλή μέρα για τις ελληνικές ομάδες χθες στην Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός πρωτοπόρος μέχρι πρότινος, συγκάτοικος με άλλες 4 ομάδες στην πιο ανταγωνιστική Ευρωλίγκα, νομίζω, όλων των εποχών, ιτήθηκε από τη Μονακό στο Πριγκιπάτο με 64-60. Πολύ χαμηλό το σκορ και πολύ κακό παιχνίδι από τους Ερυθρόλευκους, που ήταν άστοχοι γενικά. Κλειστό το μάτς, χαμηλό το σκορ, μόλις 64-60. Οι Ερυθρόλευκοι σούταραν με 46% από τους δύο πόντους, 27% μόλις στο τρίποντο και 57% στις βολές. Πάρα πολύ άστοχη η ομάδα, η παίκτες του Γιώργου Μπαρτζόκα. Το μάτς ήταν κλειστό στο τέλος. Ο Μπλακ εδώ μείωσε τη διαφορά, την έφερε στον πόντο. Ωστόσο, κάποια μεγάλα σουτ στο φινάλε από τον Διαλό, κάποια σουτ, αλλά και ένα τρίποντο του Μακουντού, που είναι καινούριο στη Μονακό και ήταν πάρα πολύ καθοριστικός, έγιναν την πλάστιγκα υπέρ της Μονακό, η οποία πλέον είναι από τις ομάδες που είναι στην κορυφή της βαθμολογίας. Ένα ακόμα σημαντικό καλάθι από τον Mike James εδώ, που με 19 πόντους ήταν στους καλύτερους των νικητών. Να σας πω ότι 16 είχε και ο Ντιαλό, ο Κώστας Λούκας. Ο Κώστας Λούκας έχασε μια κρίσιμη βολή και στη συνέχεια ο James διαμόρφωσε το τελικό 64-60. Πάμε και στον Παναθηναϊκό, όπου στους 34 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε με τον Μπονίτκα να έχει 11 συνολικά rebound.
τα 10 επιθετικά. Αλλά μειώνει εδώ 78-75 ο Έντουαρτς. Με το πιθανό να έχουν δίκιο ότι στο σούτ είναι πολύ πιθανό ο Σέρβος να πατά τη γραμμή ακριβώς και το σούτ να μην έπρεπε να μετρήσει. Στη συνέχεια νέα παράπονα και εδώ νομίζω ακόμα πιο ξεκάθαρα φάουλ του Μπούκερ πάνω στον Πονίτκα δεν δόθηκε. Θα είχε βολές ο Παναθηναϊκός. Έλα ρε, φαουλάρα, όχι ξεκάθαρο και βλέπεις που είναι ο διαιτής, είναι πάρα πολύ κοντά. Έλα, η φάση ρε, δεν το σφυράει. Τελευταία επίθεση ο Παναθηναϊκός κέρδισε την Τόφας μέσα στην Τουρκία και με 2-0 πέρασε στους 16 της διοργάνωσης. Πάρα πολύ καλή ένωση σε ένα μάτς που είχε απουσίες και δεν περίμεναν, η αλήθεια είναι πολύ, να το πάρει. Θα μπορούσε να διεκδικήσει την πρόκληση σε τρίτο παιχνίδι που θα γινόταν και πάλι στην Αθήνα. Τρομερός ο Ακίλ Μίτσελ με 21 πόντους, 14 rebound και 6 assist. Πάρα πολύ καλός και ο Μάιλς με καλό σουτ από τη θέση του 4. Η ΑΕΚ πέρασε στην επόμενη φάση. Το αντίθετο, το Περιστέρι θα διεκδικήσει σε τρίτο παιχνίδι την πρόκρισή του στην επόμενη φάση. Κέρδισε χθες την Τιζόν με 92-88 στην παράταση. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη θα διεκδικήσει στη Γαλλία την παρουσία της στην φάση των 16 του Basketball Champions League. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε. Καλημέρα. Και καλημέρα. Να πούμε πριν πάμε στα δώρα μας ότι έχει κάνει δήλωση ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τον Κωνσταντίνο Γλίξμπουργκ. Λέει κύμαντη διαδρομή του τέος Βασιλιά Κωνσταντίνου. Υπάρχει απόφαση που του δικαστηρίου, δεν υπάρχει απόφαση που του δίνει το δικαίωμα να, του δίνει το δικαίωμα να ονομάζεται Κωνσταντίνος τέος Βασιλιάς. Όχι, υπάρχει μόνο για Γλίξμπουργκ, υπάρχει όμως απόφαση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους το 2021 ναι, που γνωμοδοτεί ναι, ότι, για επειδή ζητούσε άμκα, γιατί είναι, δεν είναι Έλληνας πολίτης ο Κωνσταντίνος, είναι Δανός, ναι, έτσι έχει δανέζικο διαβατήριο, που γνωμοδοτεί ότι μπορεί να αναφέρεται για να πάρει άμκα ελληνικό, γιατί μπαινόμενο στα νοσοκομεία ναι, στην Ελλάδα, να αναφέρεται Κωνσταντίνος Τέος Βασιλέος Παύλου. Μάλιστα, Τέος Βασιλέος Παύλου. Έτσι λέει. Αλλά είναι σου λέω γνωμοδότηση. Αυτό είναι τυπικό για το ΆΜΚΑ. Λοιπόν, αναφέρει ο Πρωθυπουργός, η πολυκύμαντη διαδρομή του τέος Βασιλιά Κωνσταντίνου σημάδεψε και σημαδεύτηκε από ταραγμένες στιγμές σύγχρονης ιστορίας του τόπου, από τραύματα τα οποία επούλωσαν ωστόσο οι επιλογές, η ελεύθερη συνείδηση και η οριμότητα του λαού μας, αλλά και η διακριτική είναι η αλήθεια στάση του ιδίου σε όλα τα χρόνια της μεταπολίτευσης. Με το θάνατό του γράφεται τώρα και σε ανθρώπινο επίπεδο ο τυπικός επίλογος ενός κεφαλαίου που έχει κλείσει οριστικά με το δημοψήφισμα του 1974. Το λόγο πλέον έχει ιστορία, αυτή θα κρίνει δίκαια και αυστηρά τον Κωνσταντίνο της δημόσιας ζωής, γιατί τον άνθρωπο Κωνσταντίνο τον συνοδεύει ήδη η θλίψη και ο σεβασμός μπροστά στην απώλεια της ίδιας ζωής. Απευθύνω τα ειλικρινή συλληπιτήριά μου στην οικογένειά του. Εντάξει. Ισορροπημένη δήλωση. Κλητή, ισορροπημένη δήλωση. Εντάξει. Και νομίζω από όλα τα κόμματα έτσι θα είναι σε αυτό το μήκος κύμα. Λοιπόν, δίνουμε δώρα. Πάρτε ένα τον Γιώτα Γιάρης, στείλτε στο 14999 για να το διεκδικήσετε. 20 χρόνια συναρπάζει την ελληνική αγορά, βραβευμένο αυτοκίνητο του 21, με κορυφαία επίπεδα ασφαλείας, δυναμικές επιδόσεις, καταπληκτικό εξοπλισμό και πολύ ωραία ασφαλή, είναι το πιο ασφαλές compact car στον κόσμο. Τι λες, έτσι. Αυτά δίνουμε εμείς, μόνο έτσι, τα καλύτερα παιδιά. Έτσι. Και δίνουμε και τα καλύτερα επίσης σε επίπεδο τριών πολυθρονών κρεβατιών Λιδία από την Greco Strom. Λοιπόν, αποκτήστε τα εξελιγμένα στρώματα της σειράς Body Topia 50% έκπτωση. Τα χειροποίητα κρεβάτια ο Μασίφ Ξύλο Ελάτης με 40%. Τα σεντόνια Nano Bionic με έκπτωση 50%. Καταλαβαίνετε γιατί εκτός μιλάμε. 70 σημεία πώλησης, grecostrom.gr για να δείτε όλα τα προϊόντα και 14999 για να διεκδικήσετε τα εξαιρετικά δώρα μας. Εδώ είμαι θα λοιπόν. Εδώ κάτι γκουγκλάρω εδώ πέρα να δω. Γκουγκλάρε εδώ. Να καλημερίσουμε τον συνάδελφο τον Γρηγόρη τον Ψαριανό. Καλημέρα, Γρηγόρη. Καλημέρα, γεια σας. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά, να τα πούμε και αυτά. Καλή χρονιά. Πάμε να δούμε τον Τάσο τον Παπά. Να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, Τάσο. Καλημέρα, καλή χρονιά. Καλή χρονιά, εύχομαι. Όλα καλά, πώς πάμε. Ξεκινήσαμε με τον Γιάκο, να ξέρετε το βράδυ, με την γνωμοδότηση του Γιάκου. Και ξαφνικά στι 10.30 κρακ. Λέει τι έγινε, έφυγε ο Τέος. Θα γίνει τώρα, πιστεύετε, ακόμα και πολιτικός τζόγος πάνω στο πώς θα ταφεί, πώς θα είναι η διαδικασία, αν θα είναι δημοσία, αν θα είναι με τιμές αρχηγού κράτους, πού κτλ. Πώς το βλέπεις, Γρηγόρη? Είναι λίγο αστεία αυτή η συζήτηση που γίνεται. Θεός χωρέ τον άνθρωπο, συλληπιτήρια στους δικούς του.
να υπάρχει μία ψυχραιμία και μία απόσταση από τα πράγματα. Έχουμε μία απόσταση μισού αιώνα από τη λήξη της ιστορίας του πολιτιακού. Δεν υπάρχει θέμα μοναρχίας ή ξέρω εγώ όλα αυτά τα πράγματα. Τελείωσε, δηλαδή. Όχι, αυτές οι συζητήσεις και η σπέκουλα που γίνεται, πώς να γίνει μία κανονική διαχείριση του περιστατικού αυτού του θανάτου του τέως βασιλιά με έναν τρόπο λογικό, ψύχρεμο και με τη μεγάλη απόσταση του μισού αιώνα από τα πράγματα. Ρε παιδί μου, θα έρθουν εδώ, φαντάζομαι, δηλαδή... βασιλείς τώρα. Φαντάζομαι, ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Ας έρθουν, καλό είναι. Και σε ιδιωτική αυτή τα πράγματα. Βασιλείς και πρόεδροι και όποιοι θέλουν να έρθουν. Δεν είναι κάτι άσχημο, δεν είναι κάτι, όχι άσχημο, δεν είναι κάτι που χρειάζεται να το συζητήσουμε και να πούμε και να ανοίξουμε αυτό και ο μεγαλειότατος ή ο μη μεγαλειότατος ή ο έκπτωτος ή όλα αυτά τα επίθετα και ο τρόπος που βρίσκουμε ευκαιρίες, ας πούμε, να πλακωθούμε και να λέμε. Δεν νομίζω ότι θα γίνει. Ρε Τάσο, βλέπεις εσύ να υπάρξει ταβαντούρι πάνω σε αυτό. Επειδή βλέπω δημοσιεύματα και διαβάζετε και εσείς. Ναι, εντάξει, αλλά. Καλά, τώρα είναι ακραίες τοποθετήσεις εφημερίδων που είναι γεια σου. Τελείω. Βλέπεις, Τάσο, εσύ να γίνει ταβαντούρι επί του θέματος. Θα γίνει, νομίζω. Στην Ελλάδα ζούμε. Δεν υπάρχει θέμα που περνάει. Ήρεμα. Έτσι είναι, Ρετάσο. Ό,τι και να γίνει, θα πλακωθούμε. Δεν υπάρχει θέμα. Σωστά. Γι' αυτό και γίνεται και μία σύσκεψη το πρωί. Θα γίνει μία σύσκεψη το Μέγαρο Μαξίμου για τις διαδικασίες και το πρωτόκολλο. Πού θα ταφεί, αν θα ταφεί με δημοσία δαπάνη, άρα λαϊκό προσκύνημα, με τιμές αρχηγού κράτους. Επίσης. Έτσι. Κάθε με τη μέσα αρχηγού κράτου σημαίνει και κυλίβαντες και τέτοια. Βέβαια. Και αγήματα κλπ. Αυτό θέλει η οικογένεια. Ναι. Υπήρξε αρχηγός κράτους. Υπήρξε. Μέχρι το 1974. Υπήρξε. Ναι. Από το 1974 και μετά έχουμε προεδρευμένη δημοκρατία. 50 χρόνια. Ναι. Δεν ξέρω αν υπάρχουν νοσταλγοί του θεσμού στην Ελλάδα σήμερα. Εντάξει, Βασιλόφρονες έχει κάτι παλιούς, αλλά νοσταλγεί δεν έχει νόημα τώρα. Να θέλει κάποιος να επαναφέρει το βασιλόφρονο. Το δημοψήφισμα ήταν σαφές και δεν ήταν unfair. Όχι. Έτσι, 70% περίπου. 69 τόσο, ναι. 69,2. 69 κάτι. Ναι. Πάντως, ναι, και νομίζω ότι η νοσταλγή είναι στα όρια της γραφικότητας. Εμένα αυτή η συζήτηση μου θυμίζει την κηδεία της Φρυδερίκης. Τα ίδια πράγματα ακριβώς ήταν. 81. Ναι. Το θυμάσαι, Τάσο, ήταν, το θυμάσαι. Ήμασταν εκεί στη... Το θυμάμαι, αλλά υπάρχει και η γνωστή φράση, δεν ξέρω ποιο την έχει πει, ότι στην Ελλάδα καταναλώνουμε ιστορία περισσότερο από όσο μπορούμε να χωνέψουμε. Ακριβώς. Σωστό. Λοιπόν, θα δούμε. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την υπόθεση του Μικροπόλου. Πάμε τώρα στον Ντογιάκο, που είναι πιο σοβαρό. Εκεί, ναι, έχουμε μεγαλύτερες και πολύ έντονες αντιδράσεις. Πάμε να καλημερίσουμε και τον καθηγητή δημοσίου δικαίου, τον κύριο Ξενοφώτα Κανονικό-Διάδη. Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Να πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο από τον καθηγητή, πώς βλέπει την γνωμοδότηση και να το σχολιάσουμε. Καταρχήν, εγώ διάβασα και μία ανάρτησή σας από την αρχή που λέτε ότι είναι και αντισταματική, είναι και σε λάθος κατεύθυνση. Αυτή είναι η θέση σας, γενικότερα. Έχει δύο προβλήματα αυτή η γνωμοδότηση. Το ένα είναι ότι έχει συνταχθεί, έχει δημοσιευθεί αναρμοδίως. Δεν έχει αρμοδιότητα ο εισαγγελέας Θεωρίου Πάγου να ορίζει και να οριοθετεί τις αρμοδιότητες μιας ανεξάρτητης αρχής και μιας συνταγματικά κατοχυρωμένης ανεξάρτητης αρχής. Είναι έξω από το ρόλο του, όπως είναι έξω από το ρόλο και των άλλων εξουσιών, να ασκούν προληπτικό έλεγχο το έργο ανεξάρτητων αρχών και μάλιστα να τους υπαγορεύουν τι μπορούν να κάνουν και τι δεν μπορούν να κάνουν. Να ρωτήσω κάτι, αυτό κύριε είναι καθηγητά. Το πρώτο πρόβλημα. Για και να μάλιστα υπάρχει. Κύριε καθηγητά, συγγνώμη, για να κάνουμε ένα. Γιατί κάνοντας ρεπορτάζ και θέτω ερωτήματα για να μας διαφωτίσετε. Λέει, εφόσον το Σύνταγμα λέει ότι οι αρμοδιότητες της ανεξάρτητης αρχής καθορίζονται με νόμο, με τον κοινό νομοθέτη δηλαδή, δίνω στον κοινό νομοθέτη τη δυνατότητα να καθορίσει αρμοδιότητες, άρα έχει αρμοδιότητα και ο εισαγγελέας να γνωμοδοτήσει παντός γενικότερου θέματος που έχει ενδιαφέρον. Ισχύει αυτό? Κοιτάξτε, καταρχάς, αν θέλετε να πάμε σε κάτι πιο τεχνικό. Όχι πολύ τεχνικό, αλλά ναι, σε γενικές γραμμές, να καταλάβουμε. Πάνω σε αυτό το θέμα υπάρχει μια πάγια πρακτική και νομολογία της ίδιας εισαγγελίας του Θεωρίου Πάγου εδώ και πολλά χρόνια, που αυτοπεριορίζεται ως προς την άσκηση αυτής της γνωμοδοτικής αρμοδιότητας του εισαγγελέα, η οποία ασκείται με βάση τη διάταξη στην οποία αναφέρατε, το άρθρο 29 παράγραφος 2 του Κώδικα Οργανισμού των Δικαστηρίων. Είναι έξω από κάθε λογική, ξαναλέω, να μπαίνει ο εισαγγελέας του Θεωρίου Πάγου και να λέει σε μια ανεξάρτητη αρχή αυτό μπορείς να κάνεις, αυτό δεν μπορείς να το κάνεις.
Και αν το κάνεις, θα έχεις ποινικές κυρώσεις. Αυτό δεν το λέει και ο νόμος όμως που ψηφίστηκε. Αυτό είναι αδιανόητο. Αλλά και από εκεί αν φύγουμε και πάμε και δεχθούμε ότι είχε την αρμοδιότητα της αγγελέας του Δωρίου Πάγου να εκφράσει τη γνώμη του για τις αρμοδιότητες μιας ανεξάρτητης αρχής δαμακάτω εκδρομένης, ο τρόπος με τον οποίο ερμηνεύει την ισχύουσα νομοθεσία και το Σύνταγμα ο εισαγγελέας είναι απολύτως εσφαλμένος. Και προκύπτει από μια σειρά από λογικά σφάλματα τα οποία, αν θέλετε, μπορώ να σας εξηγήσω. Ο νόμος που ψηφίστηκε από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, γιατί λένε ο εισαγγελέας. Αναδρομική ισχύ. Αναδρομική ισχύ. Ναι, ναι, να μας τα πει, θα μας τα πει βέβαια ο καθηγητής όλα τα ερωτήματα. Τάσο, αυτός ο νόμος δίνει τη δυνατότητα στην ΑΔΑΕ να πάει στους παρόχους. Ο νόμος επί του οποίου γνωμοδοτεί ο εισαγγελέας. Του δίνει το δικαίωμα του κυρίου Ράμου να πάει στην. Κατά τη δική σας ερμηνεία. Κατά τη δική σας ερμηνεία. Ο εισαγγελέας λέει όχι. Εσείς τι λέτε. Δεν υπάρχει δική μου ερμηνεία και μη δική μου ερμηνεία. Α. Το λέει σαφέστατα ο νόμος. Ναι. Και τι λέει ο νόμος, να το πούμε πολύ σαφώς. Στο άρθρο 6 του νόμου 3115 του 2003 που προβλέπει τις αρμοδιότητες ΑΔΑΕ, δεν άλλαξε με τον νέο νόμο. Παραμένει σε ισχύ χωρίς καμία τροποποίηση. Και αυτό το άρθρο 6 προβλέπει ακριβώς την ελεγκτική αρμοδιότητα της ΑΔΑΕ. Προβλέπει δηλαδή ότι η ΑΔΑΕ έχει την αρμοδιότητα να εποπτεύει τις μεγάλες εταιρείες που είναι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας, να τις ελέγχει, να δίνει κατευθύνσεις οδηγίες για την τήρηση προστασίας του απορρίτου. Αυτό που κάνει ο εισαγγελέας είναι το εξής λάθος, το εξής άλμα. Λέει, με το νέο νόμο δεν μπορεί να γίνεται γνωστοποίηση, ενημέρωση των ενδιαφερόμενων αν έχουν παρακολουθηθεί ή δεν έχουν παρακολουθηθεί, παρά μόνο από μια ειδική τριμελή επιτροπή και μετά την πάροδο 3 ετών. Που συμμετέχει και ο πρόεδρος ΑΔΑΕ σε αυτήν, έτσι. Που συμμετέχει ως μέλος και ο πρόεδρος ΑΔΑΕ. Ανεξάρτητα από το πώς μπορούμε να σχολιάσουμε αυτή την νέα διάταξη και τα προβλήματα που έχει, αυτό δεν έχει καμία σχέση με το κατά πόσον η ΑΔΑΕ μπορεί να εποπτεύει τις μεγάλες εταιρείες παρόχους, μπορεί να μπαίνει και να ελέγχει κατά πόσον εφαρμόζουν την ή παραβιάζουν την νομοθεσία. Λένε κύριε Κοντιάδη, κύριε καθηγητά μου, λένε και το θέτω σε εσάς που έχετε τη γνώση, ότι η γνωμοδότηση, γιατί εγώ τη διάβασα τώρα όσο κατάλαβα, η γνωμοδότηση λέει ότι δεν αφαιρώ αρμοδιότητα, μπορεί να πηγαίνει να κάνει θέλει στους παρόχους. Για πρόσωπα δεν μπορεί να ρωτήσει. Δηλαδή, ο Ψαριανός παρακολουθείτε, αυτό λέει δεν μπορεί να ρωτήσει. Καλά, σίγουρα. Εποπτικό ρόλο και τα λοιπά, ότι δεν του το αφαιρεί, λέει η γνωμοδότηση. Αυτό διαβάζω, αυτό μου λένε τώρα. Γιατί δεν μπορεί να ρωτήσει για πρόσωπα. Ποιο είναι το πρόβλημα. Αυτό που δεν μπορεί να κάνει είναι να ενημερώσει τα πρόσωπα. Εάν της αφαιρέσει τη δυνατότητα να ρωτήσει ο τάδε αριθμός παρακολουθείτε, γιατί παρακολουθείτε, με ποιο τρόπο, πώς θα κάνει από εκεί και πέρα τον έλεγχο, πώς θα γίνει από εκεί και πέρα η διαπίστωση των παραβιάσεων. Αν είναι νόμιμο δηλαδή. Η όλη διαδικασία. Αν τα μέτρα προστασίας του απορρίτου από τις ίδιες εταιρείες παρόχους. Άλλη μία απορία για να καταλάβουμε και συγγνώμη για να μιλήσουν και οι συνάδελφοι. Λέει η γνωμοδότηση. Δεν χρειάζεται να πας να ρωτήσεις, γιατί λέει δεν στο δίνει το δικαίωμα ο νόμος, αλλά εκτός αυτού, κάθε διάταξη άρσης του απορρίτου έρχεται στην ΑΔΑΕ. Δηλαδή, παρακολουθούμε το τηλέφωνο τάδε. Το στέλνουμε στην ΑΔΑΕ, το έχει ως αρχείο η ΑΔΑΕ. Γι' αυτό λέει δεν χρειάζεται να ρωτήσεις. Όχι ηλεκτρονικά. Παναγιώτη, αυτό είναι ένα, πάγιο. Όχι ηλεκτρονικά. Λέει ψηφιακά η γνωμοδότηση, δεν το ξέρω να σου πω Τάσο. Ακούω αυτό που λες. Και τι διαφορά έχει, ρε παιδιά, το χαρτί από το ψηφιακό. Είναι αβυσαλαία η διαφορά, κύριε Καμπουράκη. Η διαφορά είναι αβυσαλαία. Δεν μπορεί να το πει. Διότι όταν έρχονται ντάνες με χαρτιά που φτάνουν μέχρι το ταβάνι και δεν μπορεί κανείς να τα διασταυρώσει με κανέναν τρόπο, στην ουσία είναι άκυρη η αρμοδιότητα της ΑΔΑΕ. Η ΑΔΑΕ επίμονα εδώ και χρόνια δεν είναι καινούριο, ούτε ζητάει ψηφιακό αρχείο. Ναι, ζητάει ψηφιακό αρχείο για να μπορεί να κάνει διασταύρωση. Ξαναλέω, είναι ίσως το πιο σημαντικό. Βεβαίως, γιατί έκανα κατάχρηση εγώ. Ελάτε. Να ρωτήσω κάτι τον κύριο Κοντιάδη. Βεβαίως. Κύριε Κοντιάδη, εδώ έχουμε γνωμοδότηση που δεν παράγει δέσμευση όμως. Γιατί τις δεσμεύσεις παράγουν τα δικαιοδοτικά όργανα, έτσι δεν είναι. Όμως, δεν καταλαβαίνω ποιο νόημα έχει η περιγραφή των ποινών που θα υποστούν, τις τιμωρίες που θα υποστεί αυτός που θα παραβιάσει τον νόμο. Αυτό ως απειλή εγώ το εισπράττω. Ναι, είναι μια απειλή. Είναι κάτι που περιγράφει ακριβώς τι θα συμβεί αν δεν
ακολουθήσει η ΑΔΑΕ και τα μέλη της τη γνωμοδότηση. Είναι κάτι το οποίο ξεφεύγει, θα έλεγα, από τα ιωθώτα. Ναι. Και πράγματι δίνει ένα τόνο απειλής, όπως είπα. Να κάνω μια πρακτική ερώτηση και συγγνώμη, πάλι κάνω κατάχρηση. Πάει αύριο το πρωί ο Ράμος, γιατί ο Ράμος είπε: εγώ θα πάω, παιδιά. Εγώ αυτό κατάλαβα, έτσι. Όχι, εγώ θα συνεχίσω. Αυτό είπε. Πάω λοιπόν, λέει, στην ΑΔΑΕ αύριο το πρωί και λέω: παρακολουθεί το Κοντιάδης. Εκεί τι γίνεται πρακτικά από εδώ και πέρα? Ο πάροχος τι πρέπει να πει? Πηγαίνει στον πάροχο. Ναι, στον πάροχο. Πηγαίνει στον πάροχο και ρωτάει. Θα πρέπει ο πάροχος να συνεργαστεί μαζί της. Αν αρνηθεί ο πάροχος, λέει: εγώ έχω γνωμοδότηση του εισαγγελέα του Αριουπάγου, ο οποίος λέει αυτό. Και εγώ δεν είναι δεσμευτικό, αλλά εγώ δεσμεύομαι. Θεωρώ ότι δεσμεύομαι από αυτό. Τι γίνεται εκεί? Αν αρνηθεί ο πάροχος, η ΑΔΑΕ έχει μία σειρά από δυνατότητες να επιβάλλει κυρώσεις στον πάροχο. Άρα επιβάλλει πρόστιμα, σειρά προστίμων παραδείγματος χάρη, ναι, και μπορεί να φτάσει και στα διοικητικά δικαστήρια να κριθεί και εκεί η συνταγματικότητα της διάταξης εγκριμένης, αλλά δεν θα έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα. Κύριε Κοντιάδη. Εάν φτάσουμε σε σημείο, ήδη εγώ θεωρώ, όπως είπα, αδιανόητο να φτάνει ο εισαγγελέας του Ρίου Πάγου και να λέει τι μπορεί να κάνει μια συνταγματικά καταγεγραμμένη ανεξάρτητη αρχή και τι όχι, και μάλιστα είναι το μέσο ενός τεράστιου σκανδάλου παρακολουθήσεων, το οποίο έχει παραδεθεί και η ίδια κυβέρνηση τη σημασία του, έχει γίνει κοινοβουλευτικό έλεγχο με τον τρόπο βέβαια που έγινε και με την επίκληση του απορρίτου που στην ουσία ακυρώθηκε, με μια δράνεια τη δικαιοσύνη όλο αυτό το διάστημα. Και φτάνουμε να είναι η ΑΔΑΕ ο μόνος δημόσιος φορέας, μια ανεξάρτητη αρχή, η οποία συνεχίζει να προσπαθεί να αποκαλύψει τι συμβαίνει σε αυτή την ιστορία. Και έχουμε αυτή την ενέργεια από την πλευρά του εισαγγελέα του Αιρίου Πάγου, την παράνομη και αντισυνταγματική κατά τη γνώμη μου, αντίθετη με την συνταγματική κατοχήρωση της ΑΔΑΕ στο άρθρο 19 του Συντάγματος. Και αν περιμένουμε από εκεί και πέρα τα επόμενα βήματα σε αυτό το θρίλερ, δηλαδή για παράδειγμα να. Από τη δικαιοσύνη, ρε παιδί μου. Από τη δικαιοσύνη δεν περιμένουμε να πει κάτι. Του, να πραγματοποιήσει τις απειλές του εισαγγελέα του Αιρίου Πάγου, θα δούμε ποια πράγματα τα οποία θα προκαλέσουν πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη σε όλους μας. Καλά, φαντάζομαι δεν θα πάει να συλληφθεί τώρα ο Ράμος. Δηλαδή, ξέρω εγώ. Γρηγόρη. Όχι, okay, αλλά αν πραγματοποιήσει τις απειλές και ασκήσει δίωξη κατ' εντολή του εισαγγελέα κάποιο άλλο εισαγγελέα, αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα θα έχουν ξεφύγει. Ναι, εντελώς. Είναι ένα θέμα το οποίο περιπλέκεται συνεχώς ανάλογα με τις ερμηνείες και τις γνωμοδοτήσεις των ειδικών νομικών συνταγματολόγων κτλ. Είναι ένα πάρα πολύ περιπλεγμένο κουβάρι. Αυτή τη στιγμή έτσι το εκλαμβάνει ο μέσος πολίτης. Εγώ δεν είμαι ούτε νομικός, ούτε συνταγματολόγος. Ναι, ο μέσος πολίτης δεν μπορεί να την παρακολουθήσει. Δεν μπορεί να την παρακολουθήσει. Ούτε εμείς δεν μπορούμε. Εντάξει, και εμείς μέσος πολίτης είμαστε. Σιγά τη γνώση. Από αυτές τις διαδικασίες και τα θεσμικά, τις ισορροπίες κτλ. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτή η ιστορία θα ξεκαθαρίσει. Θα ξεκαθαριστεί γρήγορα. Εγώ αυτό που κρατάω από την κουβέντα που κάναμε στη διαφορά του ηλεκτρονικού με τα χαρτιά. Με τα χαρτιά είναι ότι πρέπει να ψηφιοποιηθεί επιτέλους το χαρτοβατήριο. Αυτό κρατάω ως μια θετική πρόταση που πρέπει να δούμε ότι πρέπει να τελειώνουμε με τα χαρτοβασίλεια αυτά. Γενικά, όλα αυτά. Εγώ αντιθέτως, Γρηγόρη μου, ότι εγώ πιστεύω ότι δεν θα ξεκαθαριστεί ποτέ. Εγώ πιστεύω ότι θα ξεκαθαριστεί. Εγώ συμφωνώ με τον Δημήτρη, δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος. Δεν συμμερίζομαι την αισιοδοξία του Γρηγόρη. Δεν είμαι αισιόδοξος. Δεν είμαι αισιόδοξος, η ελπίδα μου είναι αυτή. Ωραία. Δεν είμαι αισιόδοξος. Δεν μπορείς να είσαι αισιόδοξος σε αυτή τη χώρα, ακόμα σήμερα το 2023, για κανένα ζήτημα δεν μπορείς να είσαι αισιόδοξος ότι θα λυθεί και θα δρομολογηθεί μια λογική λύση σε θέματα. Τάσο, εσύ τρεοβάρι. Όλα αυτά που κατατείνουν στο να βγει ή να κλειστεί το σκάνδαλο. Το υπόθεση, τέλος πάντων, όπως θέλεις την λέμε. Πού κατατείνουν όλα αυτά? Εγώ όταν ακούω από τις κυβερνήσεις ότι στόχος μας είναι να πέσει άπλετο φως και να πάει το μαχαίρι στο κόκαλο, κουμπώνομαι. Η εμπειρία λέει το ακριβώς αντίθετο. Νομίζω ότι στόχος είναι η συγκάλυψη. Να σας θυμίσω εντάχει τις γραμμές άμυνας της κυβέρνησης στο θέμα. Όταν έσκασε το θέμα, ποια ήταν η πρώτη αντίδραση? Μάλλον αφορά ιδιώτες. Η δεύτερη γραμμή άμυνας ήταν μια προσπάθεια ενοχοποίησης εξωτερικών εχθρών. Του Ερντογάν και του Πούτιν. Γιατί θέλουν να αποσταθεροποιήσουν τη χώρα. Η τρίτη γραμμή άμυνας ήταν ότι κάποιος ιδιώτης που έχει ποδοσφαιρική ομάδα και μέσα ενημέρωσης θέλει να μετατρέψει τη χώρα σε μπανανία. Η τέταρτη γραμμή άμυνας
ήταν ότι ρηπαρά δίκτυα στο ιστορικό των μυστικών υπηρεσιών αυτονομήθηκαν. Ναι. Τι δείχνει όλο αυτό? Δεν είναι αυτό μια, κατά τη γνώμη μου, ενορχιστρωμένη προσπάθεια συγκάλυψης? Και φτάσαμε στο δεν λέμε τίποτα, πάμε μόνο η δικαιοσύνη, ό,τι πει η δικαιοσύνη. Ναι. Το θέμα να είναι θα μου πεις πότε θα πει η δικαιοσύνη. Δύο από τα σημαντικότερα στοιχεία της υπόθεσης αποκαλύφθηκαν από ξένα μέσα ενημέρωσης. New York Times, όταν αποκάλυψαν ότι πουλήσαμε το Predator στη Μαδαγασκάρη με υπογραφή του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών, του κ. Σμυρλή, και χθες, προχθές, της Ισραηλινής εφημερίδας Χαρέτ, που είπε ότι εκπαιδεύαμε εδώ πράκτορες του Μπαγκλαντές το Predator. Τάσο, να πω, γνώση των διπλωματικών αρχών της Ελλάδας, έτσι. Θέλω να πω ότι παρεμβαίνω λίγο να πω ότι διάφορα δημοσιεύματα από έγκυρα και έγκριτα μέσα ενημέρωσης διεθνώς δημοσιεύουν πράγματα που δεν είναι αληθή ή που είναι παρατραβηγμένα ή που είναι διαστρεβλωμένα. Δεν μπορούμε να βασιζόμαστε σε δημοσιεύματα ξένων μέσων ή όποιων μέσων μέχρι να διασταυρώσουμε τα στοιχεία και να δούμε περί τίνος ακριβώς πρόκειται. Δηλαδή έχουμε δει δημοσιεύματα και πρόσφατα και αμερικανικών και γερμανικών μέσων ενημέρωσης που πέσανε, γκρεμιστήκανε. Ναι, αλλά και οι New York Times και οι Χαρέτζ παρουσίασαν έγγραφα και ομολογήθηκε η συμμετοχή Ελλήνων αξιωματούχων στην υπόθεση. Μα δεν έγινε διάψευση ότι... παρουσιάζουν πράγματα και μετά ζητάνε συγγνώμη και λένε ότι ήταν λάθος μας. Νομίζω πάντως ότι όσον αφορά το Predator, την εξαγωγή, δεν νομίζω ότι διαψεύστηκε. Όχι. Έτσι. Υφίσταται εξαγωγή του Predator από ό,τι καταλαβαίνω εγώ. Διαψεύστηκε. Άλλο είναι. Λογισμικό ναι, είναι. Ναι, ρε παιδί, αυτό λέω. Μπορεί να το αγοράσει οποιοδήποτε. Ναι, αυτό λέω. Και ο Καμπουράκης μπορεί να έχει. Όχι, δεν θέλω να έχει. Μπορεί να έχει. Δεν πιστεύω να έχει. Βέβαια. Τι να έχω. Predator. Εγώ δεν είμαι καθόλου βέβαιος. Μήπως έχεις το κινητό σου. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι στο κινητό μου δεν υπάρχει κάτι μέσα. Λοιπόν, εγώ είμαι βέβαιος. Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Να είστε καλά, την καλημέρα μας. Εγώ σας ευχαριστώ να κάνω ένα τελευταίο σχόλιο. Βεβαίως, εννοείται. Με βάση τη συζήτηση που κάνατε τώρα, ότι δεν θα ήθελα να υποτιμάμε την νοημοσύνη των πολιτών. Νομίζω καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει. Για τα τεχνικά, για το τεχνικό μέρος. Μπορεί να χρειάζεται να μπει κανείς στα τεχνικά. Δηλαδή, καταλαβαίνει κανείς ότι οι παρακολουθήσεις γίνονται. Βέβαια υπάρχει μια σοβαρή υποψία ότι δεν είναι κάτι καινούριο. Απλά έχει επεκταθεί και ποσοτικά και ποιοτικά σε αυτούς που παρακολουθούνται και στους πόσους παρακολουθούνται. Και επίσης αντιλαμβάνεται πολύ καλά, κατά τη γνώμη μου, ο μέσος πολίτης, χωρίς να χρειάζεται να έχει τεχνικές νομικές γνώσεις ή άλλες, ναι, ότι πάνω σε αυτή την ιστορία των παρακολουθήσεων έχει στηθεί μια προσπάθεια συγκάλυψης η οποία έχει κορυφωθεί με την... και με τη γνωμοδότηση του κυρίου Ντογιέκ. Λοιπόν, καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Λοιπόν. Πάμε στον κύριο Τζανάκη. Για πάμε και κάπου αλλού τώρα. Να δούμε τι γίνεται. Καταρχήν έχουμε φάρμακα, ρε. Είδες τη λίστα του ΕΟΦΕ χθες? Όχι. Που κάθεσαι και λες και μου λες δεν έχει φάρμακα και δεν έχει φάρμακα. Εντάξει, έχουμε, λέει, ένα σωρό γενώσιμα. Γενώσιμα έχουμε, ρε. Έχει, λέει, ένα σωρό. Βέβαια για τα εισπνεώμενα δεν έχει γενώσιμα. Κύριε καθηγητά, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Τζανάκη. Τα γενώσιμα, έτσι. Χαρά είναι τα γενώσιμα. Τι γίνεται, κύριε. Τι κάνει το Ηράκλειο? Όλα καλά? Βροχούλα, συννεφιά, πολύ καλά για την εποχή είναι ο καιρός. Πάμε ντρέτα, πάμε ντρέτα, έτσι, εντάξει. Ντρέτα. Εντάξει. Έχουμε σύναξη κριτικών εδώ, κύριε καθηγητά μου. Ντρέτα είναι ισιά. Γελά. Είδες, τη μαθαίνουμε για ξένες γλώσσες. Μεταφορικά σημαίνει πάμε καλά, είναι καλά τα πράγματα. Είναι καλά τα πράγματα, είναι ντρέτα τα πράγματα για το, στην υγεία, κύριε καθηγητά μου. Και ντουγρού. Ντουγρού το λέμε εμείς, στα δικά μας χωριά. Ναι, στην υγεία είμαστε σε μια ανωδική πορεία ενός πανδημικού κύματος με ένα κοκτέιλ λοιώσεων, με προτεργάτη και με μεγάλη κλινική σημασία κατά σειρά τη γρήπη, εν συνεχεία τους υπόλοιπους ιούς της ίδιας κατηγορίας με τη γρήπη, της κατηγορίας των μυξοϊών όπως λέγονται, όπως είναι ο συγκητιακός ιός και άλλοι ρινοϊοί και αδενοϊοί κλπ. Και τελευταίος από πλευράς κλινικής σοβαρότητας, ναι, είναι ο κορονοϊός, ο οποίος βέβαια στο υπόστρωμα συνεχίζει να δίνει 30 με 40.000 πραγματικά κρούσματα την ημέρα, ασχέτως αν καταγράφονται 7-8 χιλιάδες μόνο. Γιατί δεν δηλώνονται τα υπόλοιπα, εννοείται. Εντάξει, τι δηλώσει. Να ρωτήσω κάτι. Έχετε κάνει. Θα σας πω κάτι, κύριε καθηγητά, με την αγάπη που σας έχω και το ξέρετε. Έχετε κάνει εφιαλτικές προβλέψεις?
Ναι, η αγάπη είναι κάτι ξεχωριστό από την επιστήμη. Και εγώ το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω. Λοιπόν, θα σας τα εξηγήσω για να δείτε πόσο ρεαλιστικό είναι. Αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στις 100 με 120.000 ιώσεις γενικώς. Ναι. Που σημαίνει ότι έχουμε γύρω στις 30 με 40.000 γρήπες, γύρω στις 30 με 40.000 κορονοϊούς και τα υπόλοιπα που απομένουν είναι οι υπόλοιποι ιοί. Αυτό θα διπλασιαστεί το επόμενο διάστημα και θα πάμε λοιπόν γύρω στις 300 με 350.000 γρήπες την εβδομάδα, άλλους τόσους κορονοϊούς και λίγο λιγότερες άλλες ιώσεις. 700.000 κρούσματα σε γενικές γραμμές τη βδομάδα μιλάμε τώρα. Γύρω στις 500 με 600.000 κρούσματα. Μα μην πάτε μακριά. Κάνετε μία βόλτα έτσι στο περιβάλλον σας, στο άμεσο περιβάλλον σας και θα δείτε ότι 3-4 άτομα από την άμεση οικογένειά σας, αδέρφια, ανήψια κι εσείς, υπάρχουν 2-3 που είναι άρρωστοι. Αυτό για το σύστημα υγείας τι σημαίνει, κύριε καθηγητά? Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει τα νοσοκομεία να ετοιμαστούν, να αντέξουν σε αυτή την κρίση. Ξέρουμε πλέον πώς να το κάνουμε λόγω του κορονοϊού. Επομένως, πρέπει να οργανωθούν τα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Πρέπει να προετοιμαστούν οι μονάδες παιδών, γιατί οι υπόλοιπες μονάδες, ας το πούμε, ότι έχουμε λίγο περιθώριο. Και πρέπει να οργανωθούν τα νοσοκομεία στη φροντίδα πολλών κλινών, απλών κλινών, σε πνευμονολογικές και παθολογικές κλινικές. Απλών κλινών. Επομένως, απλών κλινών. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε πίεση προς τις μονάδες. Καλά, δεν έχουμε. Παιδιατρικές μονάδες δεν έχουμε ελεύθερες. Έχουμε ελάχιστες ελεύθερες, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ. Όταν μόνο στη Βόρεια Ελλάδα έχουμε 8. Το 90% που λένε, έχω πληροφορήσει, δεν είναι 90% κάλυψη. Και 95%. Αλλά? Ότι είναι λιγότεροι. Και γιατί το λένε? Δεν ξέρω. Φυλάνε καμιά κλίνη, φαίνεται, για κανένα δικό τους, για κανένα αυτό τους, δεν ξέρω. Στα νοσοκομεία τα ίδια. Τι κάνουν? Τα ίδια τα νοσοκομεία. Άκου που σου λέω τώρα. Κύριε καθηγητά, για τα μέτρα αυτοπροστασίας μας στην καθημερινότητά μας, έχετε κάτι να πει? Γιατί βλέπω σε χώρους μεγάλου συνωστισμού ελάχιστη φοράνε μάσκες. Έχεις δίκιο. Ναι, εγώ δεν πιστεύω στα αστυνομικά μέτρα τα οποία πρέπει να επιβληθούν. Πιστεύω όμως ακράδαντα στα μέτρα τα εθελοντικά και με βάση την πειθαρχία που πρέπει να δείξει ο πληθυσμός στα κελεύσματα και στις υποδείξεις των αρμόδιων φορέων όπως είναι ο ΔΥ κλπ. Είδαμε ότι τα στρατιωτικού τύπου μέτρα και τα αστυνομικά μέτρα περίτρανα στην Κίνα, ότι δεν πέτυχαν τίποτα. Αυτό το οποίο χρειάζεται όμως είναι να μας γίνει συνείδηση ότι πρέπει να απολυμμένουμε τα χέρια μας, πρέπει να φοράμε τη μάσκα μας όπου νομίζουμε ότι ήμασταν ασφαλείς και βεβαίως θα πρέπει όλοι μας να προσπαθήσουμε, ιδιαίτερα οι εκπαιδευτικοί και οι υπεύθυνοι παιδότοπων, να απολυμμένουν ανά μία ώρα τα τραπεζάκια, τα θρανία και τα παιχνίδια. Μάσκα στο σχολείο. Των μικρών παιδιών. Μάσκα στο σχολείο. Νομίζω, όχι, δεν είμαι υπέρ της μάσκας στα σχολεία. Τα παιδιά θα αρρωστήσουν από ιούς φέτος το χειμώνα όπως κάνουν κάθε χρόνο. Έτσι κι αλλιώς. Δεν χρειάζεται να τραβάμε τα μαλλιά μας γι' αυτό. Κάθε χρόνο γίνεται αυτό. Φέτος θα γίνει λίγο παραπάνω. Επειδή πιαστήκαμε λίγο απροετοίμαστοι λόγω της τρίχρονης απραξίας του ανοσοποιητικού μας, το οποίο δεν ήρθε σε επαφή. Πάντως αυτή η συζήτηση κάθε φορά, κάθε Δεκέμβρη, Γενάρη, Φλεβάρη, Μάρτι, να αρχίσουμε μια συζήτηση, να κλείσουμε τα σχολιά 2 μήνες γιατί έχουμε ιούς, δεν μπορεί να συνεχιστεί. Και ακόμα δεν έχει μπει ο χειμώνας. Φαντάζομαι δεν έχει μπει κανείς. Είναι καλοκαιρία, έτσι. Όχι, δεν λέει κανείς να κλείσει σχολεία. Για όνομα του Θεού, φαντάζομαι. Υπήρξαν πολύ καλά. Θέλω να προσθέσω κάτι πριν. Ψάχνουμε να δούμε την αντοχή του συστήματος υγείας, τα φάρμακα και τις θεραπείες, να μένουμε στην πρόληψη και να προσπαθήσουμε καθένας προσωπικά. Για τα παιδιά στο σχολείο είναι λίγο δύσκολο οι μάσκες, τα απολυματικά και όλα αυτά, γιατί έχουμε περάσει και από το δημοτικό και από το γυμνάσιο. Ξέρουμε. Πρόσεξε όμως. Τι γίνεται στα σχολεία. Ήταν όμως, λέει, τα παιδιά ήταν τα πιο ευσυνείδητα στη χρήση της μάσκας. Ναι, αλλά δεν είναι πολύ εύκολο δεν τώρα είναι. Να ξαναγυρίσεις σε μια τάξη γεμάτη μάσκες στα σχολεία. Οι κύκλοι αυτοί θα γίνουν. Το θέμα είναι να προσέχουμε εμείς οι μεγαλύτεροι. Γιατί τα παιδιά είναι φορείς έτσι κι αλλιώς, φέρουν από το σχολείο πράγματα. Και άμα πάει στη γιαγιά, μην έχει. Και να προσέχουμε εμείς οι υπόλοιποι. Δεν είναι κακό να κυκλοφορούμε πάλι με τη μάσκα μας ή να αποφεύγουμε τους δυνατούς μεγάλους συνωστισμούς και να έχουμε κάποια μέτρα, να παίρνουμε κάποια μέτρα προσωπικά ο καθένας με μια
Υπευθυνότητα. Κάνα δηλαδή. Φάρμακο έχουμε, κύριε καθηγητά μου, ή. Πριν πάμε στα φάρμακα. Βελτιώνεται λίγο η κατάσταση. Και... χάλια ή τι. Θα σας πω και όμως στο προηγούμενο, θα ήθελα να πω ότι μία σχετική εγρήγορση στα θέματα της απολύμανσης των χεριών, του αερισμού των αιθουσών και της απολύμανσης των θρανίων και των επιφανειών που χρησιμοποιούν τα παιδάκια. Θα προσπορήσει ένα κρίσιμο 30 με 40% μείωση της μεταδοτικότητας. Βέβαια, προφανώς. Αυτό θα προσδώσει μεγάλη ελαστικότητα στην ανταπόκριση του υγειονομικού συστήματος. Εχθές πάντως, κύριε καθηγητά, μου λέγανε ότι στη Βρετανία δεν υπάρχει παρακεταμόλη, λέει, ούτε για δείγμα. Ούτε για δείγμα. Όχι. Εδώ μας έλεγε ο Βαλασόπουλος, κύριε καθηγητά, εχθές ο Παντελής, ο ανταποκριτής μας, ότι στην Γερμανία δεν είχε μεθ. Για δείγμα το Δεκέμβρη. Παιδική μεθ. Παρόλο που τους έχουμε στείλει από εδώ πολλά φάρμακα. Έτσι. Ναι. Έχουμε εξαγάγει φάρμακα. Έτσι. Που είναι φτηνά εδώ και ακριβά έξω. Ελάτε, εδώ και μέρες από το παρατηρητήριό μας έχουμε υποδείξει ότι όλος αυτός ο θόρυβος με τα φάρμακα είναι λίγο πολύ, θα έλεγα, διονκωμένος. Διότι υπάρχει πληθώρα επιλογών σε ισοδύναμες ουσίες με τις δημοφιλείς, οι οποίες μπορούν εξίσου αποτελεσματικά να δράσουν. Μάλιστα. Τα περίφημα γενώσιμα που είναι μια χαρά. Στη συμπτωματική αντιμετώπιση αυτών των νοσημάτων. Είναι πολύ ενδεικτικός ο κατάλογος του ΕΟΦ με τα γενώσιμα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά. Καλή χρονιά, κύριε καθηγητά μου. Την καλημέρα μας. Καλή χρονιά, να είστε καλά. Λοιπόν, να βγαίνουμε να λέμε τίποτα κριτικό, όχι για... Μία μαντινάδα. Όχι να λέμε τέτοια, ούτε στατιστικά, ούτε τίποτα. Άλλα πράγματα να βγαίνουμε να λέμε. Εύχομαι αυτή τη χρονιά. Κύριε Τζανάκη, ούτε ένα πείμα, ούτε μία μαντινάδα δεν μας έχει πει ο Καμπουρέκη. Ερχόταν, έλεγε παλιά ένα πείμα εδώ, ισιώναμε λίγο, τώρα τίποτα. Τελείωσε. Μα συνήθισε. Στην αρχή μα είχε την καψούρα. Τώρα μα συνήθισε. Καταλάβατε. Πρέπει να το έχει με τι μαντινάδε. Όχι ο Καμπουράκη. Πρέπει να το έχει. Βέβαια πρέπει να το έχει. Τέλος πάντων. Θα σου πω εγώ μια μαντινάδα. Δεν την ξέρω τώρα. Θα τη σκεφτώ για στην πόμενη. Σκέψου, πε μου. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σα. Ευχαριστούμε. Γεια σα, Τάσο μου. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και εμεί. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι θέτε τώρα. Πάμε. Λοιπόν, θέτε δώρο. Θέτε. Θένε, δεν θένε. Άμα θένε, πάρτε ένα το Γιώτα Γιάρης. Έκδοση Active, 1000 κυβικά, 72 άλογα, αξίας 16.000 ευρώ. Τρομερό αυτοκίνητο, το βλέπετε, στο 14999 για να το διεκδικήσετε. Και επίσης διεκδικήστε τρεις πολυθρόνες κρεβάτια Λιδία από την Greco Strom. Μιλάμε για τεράστιες εκπτώσεις, 50% στο Body Topia, τα εξελιγμένα στρώματα, τεχνολογικά εξελιγμένα, 50% στα Nanobionic σεντόνια και 40% στα χειροποίητα κρεβάτια Massive Ξύλο Ελάτης. 70 σημεία πώλησης, grecostrom.gr, για να δείτε όλες τις λεπτομέρειες, 14999 για να διεκδικήσετε τα δώρα. Λοιπόν. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Πτεράρχε. Καλημέρα. Ο κύριος Κωνσταντίνος Ιατρίδης. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Επίσης. Ο κύριος Ιφαντής, που είναι ο καθηγητής, να τον δούμε. Καλημέρα, κύριε καθηγητά μου. Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Του θύμιζα εδώ πέρα τώρα που κάναμε πλάκα στο διάλειμμα και όχι με αφορμή εσένα. Ναι. Την περίφημη φράση του Μπίσμαρκ. Ναι. Να και ο Βαλασόπουλος εκεί, μην τον αδικήσουμε. Που είχε πει δύο καθηγητές αρκούν να καταστρέψουν ένα κράτος και τρεις να καταστρέψουν ένα έθνος. Λοιπόν. Δεν ήταν για εσάς η συζήτηση. Ήταν όμως για άλλους καθηγητές, να ξέρετε, που δεν συμμετείχαν σήμερα στην κουβέντα την τηλεοπτική. Έξω. Δεν εμφανίστηκαν εδώ. Παντελή, καλημέρα. Γεια σου, Παντελή. Καλημέρα. Δεν ήταν και ο δημοκρατικότερος. Ο Μπίσμαρκ. Ηγέτης, ο Μπίσμαρκ. Ναι, αλλά ήταν ατακαδόρος μέγας, έτσι. Ναι, εντάξει, δεν δηλαδή η ατάκα του δύο πράγματα δεν πρέπει να μάθει ποτέ ο κόσμος πώς φτιάχνονται οι νόμοι και τα λουκάνικα δεν υπήρχε. Σωστό. Έτσι. Παντελή, ξέρεις τι μου έλεγε το πρωί. Μου έλεγε μια φοβερή ιστορία με τον Γλίξμπουργκ. Ναι. Όταν τσακώθηκε με τη Φρυδερίκη στο παλάτι για την πρίκα της Σοφίας. Ναι. Δεν τα ναι. άκουγες το πρωί εσύ, λογικό, πες ναι, αυτό, ναι. Ήταν ωραίο. Δεν το άκουγα. Το ξέρω, γι' αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Όταν παντρεύτηκε η Σοφία τον Χουάν Κάρλος,
Η Φρυδερίκη. Είχε γίνει και χαμός για την Μπρίκα. Αυτό λέει, για την Μπρίκα. Για την Μπρίκα. Είχε γίνει ο χαμός και ήταν βριστή. Ο Καραμαλής, εντωμεταξύ Τζόρας, όπως ήταν ο Γέρο Καραμαλής, μπορεί να τον είχαν κάνει τα ανάκτορα, να τον είχαν προωθήσει, αλλά ήταν και πρωθυπουργός τώρα. Πήγε λοιπόν η Φρυδερίκη, εντωμεταξύ δεν ήταν του διαλόγου πολύ. Ήταν, κοίτα, θέλω τόσα. Λοιπόν, ναι. Και πλακωθήκαν άσχημα, ας πούμε, διότι ήταν πολλά τα λεφτά. Και σου λέει, απαράτα μας. Τώρα της είπε κάτι χοντράδες, ας πούμε. Από πήγαινε στην κουζίνα σου μέχρι σιγά μην γδύσεις το κράτος να πρικήσω τη δικιά σου και κάτι τέτοιο. Η Φρυδερίκη έπαθε ιστερία, ο Καραμαλής βρόντιξε την πόρτα και έφευγε. Πήγαινε προς την έξοδο των ανακτόρων του βασιλέα. Η Φρυδερίκη έπαθε ιστερία διότι την έβρισε ο άλλος. Ναι, ναι. Οπότε ακούει ο Κωνσταντίνος τη μάνα του να φωνάζει. Λέει, τι έγινε, λέει, με έβρισε αυτό. Τα πήρε κι αυτός και πάει στον Καραμαλή μπροστά και του έκανε καρατιές. Του έκανε λέει κάτι. Στη μάνα μου και τέτοια. Μιλάμε και πήγαν, πέσανε οι άνθρωποι του παλατιού και τους χωρίσανε, ας πούμε. Δηλαδή, είναι από τις ωραίες, ας πούμε, στιγμές. Εγώ Παντελή είχα μείνει μέχρι το τράβα στην κουζίνα σου. Ότι όταν οι άντρες μιλούν, οι γυναίκες πας στην κουζίνα σου, είχε πει ο Καραμαλής στην Φρυδερίκη τότε. Εκεί είχα μείνει. Εδώ το συνέχισε, κατάλαβες. Εντάξει. Έτσι. Κοίτα, υπάρχει και η άλλη ιστορία για όσους βλέπουν και το θέμα, το Crown, το ανάλογη αυτήν με την Μπρίκα, που ζητάνε από τον Major, τον τότε πρωθυπουργό της Βρετανίας, επιτακτικά να τους αγοράσει καινούριο σκάφος. Για το σκάφος, βέβαια. Ναι. Για το σκάφος, σωστά. Και όπου πήγαινε ο Major, ερχόταν ένας από την οικογένεια και του λέει: τι θα γίνει με το σκάφος, θα μας πάρει το σκάφος. Ναι, ναι, είχε πάει. Θα το πάρει λέει, μόνοι σας, με τα λεφτά σας. Όχι, λέει, θα το πάρει το κράτος το σκάφος. Είχανε κάποιες συνήθειες. Άσχημες. Την εξοραίζει πολύ την εικόνα του Major πάντως στο συγκεκριμένο. Εντάξει. Πάρα πολύ, ομολογώ. Λοιπόν, πάμε στα άλλα να δούμε τι γίνεται με τα εθνικά μας όμως. Να ξεκινήσουμε. Καταρχήν, Παντελή, ο Παντελής έχει θέματα. Εκεί στη Γερμανία λένε ότι οι Ρώσοι θέλουν να βγάλουν να κάνουν τον Ερντογάν να κερδίσει εκλογές. Ναι, υπάρχει μια τέτοια ανάλυση σε μεγάλη εφημερίδα, στη Frankfurter Rundschau, ότι η Μόσχα θέλει τον Ερντογάν να συνεχίσει να είναι πρόεδρος της Τουρκίας. Για τον λόγο αυτό θα γίνει διαμεσολάβηση, ώστε να τα βρει με τον Άσαντ. Μέσα στις επόμενες ημέρες, λέει, θα υπάρξει συνάντηση του Τσαβούσογλου με τον Υπουργό Εξωτερικών της Συρίας, ώστε να προετοιμαστεί η μεγάλη συνάντηση που θα είναι Άσαντ-Ερντογάν. Και οι δύο έχουν, λέει, συμφέρον να τα βρούνε με τη διαμεσολάβηση της Μόσχας. Οι Τούρκοι θέλουν να διώξουν από την Βόρεια Συρία τους Κούρδους και βεβαίως υπάρχει το μεγάλο θέμα των Σύριων προσφύγων στην Τουρκία, η οποία η Τουρκία θέλει να τους σιγά σιγά να τους διώξει για εσωτερικούς λόγους, γιατί πια υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια στην κοινή γνώμη. Άρα να τον ουσάρει, ας πούμε, προεκλογικά με μια μεγάλη συμφωνία. Και βεβαίως η Συρία, βέβαια, λέει, ζητάει από τους Τούρκους στο Ιντίμπλ, την περιοχή την οποία ελέγχεται από τους Ισλαμιστές, να επιστραφεί στον έλεγχο της Δαμασκού. Άρα να είναι μια συμφωνία win-win, ας πούμε. Που δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι αυτό, Παντελή, με τη στάση των Αμερικάνων εκεί, βέβαια. Τι θα κάνουν οι Αμερικάνοι. Βεβαίως υπάρχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη μέση και περιπλέκονται τα πράγματα. Πάντως, ακούμε συνεχώς τις τελευταίες ημέρες ότι σε αναλύσεις και τα λοιπά, ότι υπάρχει περίπτωση να τα βρει και να συναντηθεί ο κύριος Ερντογκάν με τον κύριο Άσαντ και να υπάρξει εκεί μία αλλαγή του σκηνικού. Βέβαια, χωρίς να υπάρξει καμία άλλη αλλαγή στο Αιγαίο, στην Κύπρο και στην περιοχή μας. Έτσι, πάντως, αδιανόητο. Εκεί. Αδιανόητο μέχρι πριν λίγο καιρό να λέγαμε θα μπορούσε να συναντηθεί ο Άσαντ με τον Ερντογάν. Όχι να γίνει, να το πούμε απλά, ως σκέψη. Ξέρουμε όμως ότι ο κύριος Ερντογάν μπροστά στις εξελίξεις είναι ρεαλιστής, κάνει την κολοτούμπα εκεί που χρειάζεται και δεν νομίζω ότι θα κολλήσει τώρα στο τι έλεγε παλαιότερα για τον Άσαντ ή ότι έλεγε ο ένας για τον άλλον. Να πω δύο λόγια πολύ σύντομα, επειδή το είπαμε χθες το θέμα για τα υποβρύχια. Ναι. Επειδή είδαμε το Πύρι Ρέι στο υποβρύχιο το U14 της κλάσης Παπα-Νικολής, το οποίο πήγε ο κύριος Ακάρ εκεί και έλεγε τα διάφορα. Να πούμε ότι είναι ξανά, είναι μια συμφωνία του 2009, η οποία έπρεπε να είχε τελειώσει για έξι υποβρύχια το 2015.
Υπάρχει όμως μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση της γερμανικής τεχνολογίας προς την Τουρκία. Πάνε πάρα πολύ αργά τα πράγματα. Φτάσαμε στο 23, με 8 χρόνια δηλαδή καθυστέρηση για να μπει το πρώτο υποβρύχιο στη θάλασσα και να αρχίσει τις δοκιμές. Με προοπτική αυτή η παραγγελία, η συμφωνία να τελειώσει το 2030 το συντομότερο. 30? Ναι. Να. Έτσι λένε, βέβαια. Το 30 να τα πάρουν δηλαδή. Το 30 να έχουν ολοκληρωθεί και τα 6. Να έχουν πέσει στη θάλασσα και τα 6. Έτσι. Άρα έχουμε ακόμα χρόνο. Πλεονέκτημα στο Αιγαίο με τα υποβρύχια. Το ένα, αυτό το Piri Reis που είδαμε προχθές, απλά κάνει ακόμα δοκιμές. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με τη Λιβύη, κύριε Ιατρίδη. Εκδόθηκε μία απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου, δεν ξέρω αν έχει αξία, αλλά επειδή το έχουμε αναδείξει εδώ, που έλεγε, λέει ουσιαστικά ότι είναι άκυρη συμφωνία με την Τουρκία για την εξόριξη υδρογονανθράκων. Πάνω στο τουρκολιβικό μνημόνιο. Αυτό έχει κάποια αξία? Όλα έχουν αξία και αυτή η απόφαση έχει αξία. Μην ξεχνάτε, πριν από 3 μήνες, αν δεν κάνω λάθος, 5 δικηγόροι είχαν προσφύγει στο εφετείο με το επιχείρημα ότι αυτή η συμφωνία είναι άκυρη, δεν έχει δικαίωμα η κυβέρνηση να υπογράφει τέτοιου είδους συμφωνίες και μάλιστα ότι παραβιάζει τον νόμο της ενέργειας. Αυτό λέγανε. Και με ποια έννοια? Ότι η Τουρκία δεν έχει την εμπειρία να κάνει εξορίξεις σε τόσο μεγάλα βάθη. Ναι. Άρα λοιπόν αυτή η απόφαση είναι μια απόφαση η οποία ακυρώνει όλη αυτή τη συμφωνία. Μην ξεχνάμε ότι αυτή τη συμφωνία την καταδικάσανε και Εκεί βγάζουν η χώρα είναι δύο κομμάτια. Έχουν τα πολυβόλα και αλληλοπυροβολούνται. Η απόφαση ενός πρωτοδικείου τώρα στη μια πλευρά θα έχει αξία. Όλα έχουν αξία, διότι αυτή τη στιγμή υφίστανται τεράστιες πιέσεις στην κυβέρνηση του κυρίου Μπέιμπα, που είναι μαριονέτα του Ερντογάν. Είναι μια παράνομη κυβέρνηση. Έπρεπε να φύγει από το 2021 να κάνει εκλογές. Αυτό είναι δικαστήριο στην Τρίπολη, εκεί που είναι η έδρα του κυβέρνηση. Εκεί που είναι η έδρα του κυρίου Μπέιμπα. Άρα λοιπόν υφίστανται πιέσεις πάρα πολύ μεγάλες και από την Αμερική και από τον ΟΗΕ. Θα γίνουν εκλογές. Βέβαια υπάρχει μια συνεννόηση με την Τουρκία να μην γίνουν τώρα οι εκλογές, να γίνουν μετά τις εκλογές. Μετά πολυβόλα θα γίνουν εκλογές, ρε παιδιά, πάλι. Και... Ότι θα γίνουν, ναι, θα γίνουν. Και γι' αυτό επιμένει και η ελληνική κυβέρνηση. Ότι γίνει, τώρα. Θα γίνει μετά με τη νέα κυβέρνηση. Και το δικό μας και η δική μας ρηματική διακοίνωση. Ναι. Για πες μας έτσι, τι γίνεται εκεί? Εντάξει, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι τα πράγματα δεν εξελίσσονται καλά για το τουρκολιβικό, για τις συμφωνίες που απορρέουν από το τουρκολιβικό. Ναι, σωστά. Η προκειμένη... με συγχωρείτε, έχω επιστροφή, παιδιά. Να το διορθώσουμε, κύριε καθηγητά, να το διορθώσουμε. Ελάτε. Ναι. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι η απόφαση, αν εγώ τη διάβασα σωστά, αφορά κυρίως τις συμφωνίες τις πρόσφατες για συνεκμετάλλευση. Ναι, το σωστά. Οποίο είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, ως προς το υπόλοιπο, ως προς το κύρος, εντός εισαγωγικών η λέξη, του τουρκολιβικού μνημονίου του 2019, αυτό για την εσωτερική ένωμη τάξη, όσο μπορεί αυτή να χαρακτηριστεί ως τέτοια, παραμένει. Αλλά το ζήτημα είναι ότι έχουμε και σε πολιτικό και σε νομικό επίπεδο έχουμε στην ουσία την εξουδετέρωση του τουρκολιβικού. Έτσι, παραμένει σε ισχύ επειδή ακριβώς υπάρχει η κυβέρνηση του Μπέιμπα και επειδή η Τουρκία βεβαίως είναι ο βασικός σπόνσορας, ο βασικός χορηγός. Να ρωτήσω κάτι, κύριε καθηγητά. Βλέπω ότι η ρηματική διακοίνωση εχθές, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές όπως διαβάσαμε, όπου στο τέλος λέει μεν εμείς, ήταν σχετικά με τις έρευνες κάτω από την Κρήτη. Λέει ότι εμείς είναι δικός μας χώρος κτλ. Καταλήγει όμως ότι επισημαίνεται σε αυτή ότι εμείς είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο, θέλουμε να έρθουμε να μιλήσουμε με τη Λιβύη μετά τις εκλογές κτλ. Τέτοιο πεδίο υπάρχει, θα υπάρξει μια προσπάθεια εμβολισμού του τουρκολιβικού μνημονίου με προσέγγιση με τη Λιβύη, ή είναι αργά για τη χώρα? Όχι, αργά δεν είναι, γιατί εν όψει των εκλογών κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Βεβαίως πρέπει να πούμε τη στιγμή που εμείς προσπαθούμε να δραστηριοποιηθούμε και όντως να εξουδετερώσουμε το τουρκολιβικό πέρα από αυτά που έχουν ήδη γίνει, δηλαδή με μια απευθείας διαπραγμάτευση, το ίδιο κάνει και η Τουρκία. Είναι ένα μπράντεφερ το οποίο θα συνεχίσει τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές, αλλά ίσως και μετά. Η Ελλάδα, όπως έχει τοποθετηθεί επισήμως, ότι είναι έτοιμη να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις εκ νέου
με τη Λιβύη, αφού με την κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές, τονίζοντας κάθε φορά ότι αυτό αφορά όλο το εύρος της πιθανής μεθορίου στη θάλασσα μεταξύ Ελλάδος και Λιβύης και όχι την δυτικά ναι. του τουρκολιβικού. Έτσι. Μάλιστα. Να επισημάνω σε αυτό. Είχαμε και τη δήλωση του Υπουργού Ενεργείας της Λιβύης, του κυρίου Αούν, ο οποίος τι είπε, ότι αυτά τα θέματα της ναι. ΑΟΣ θα πρέπει να συζητηθούν με Ελλάδα, Αίγυπτο και Κύπρο. Δεν αναφέρθηκε στην Τουρκία. Έστω με αυτή την κυβέρνηση και αυτό είναι κάτι. Ερώτηση. Ο εισαγγελέας εχθές, για να πάμε και λίγο στα εσωτερικά της Τουρκίας, να δούμε πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό και εκεί, γιατί έχει συνάφεια με αυτά που υπόκειται η δική μας χώρα σε επίπεδο ρητορικής. Ζήτησε από το Συνταγματικό Δικαστήριο της Τουρκίας να θέσει εκτός νόμου το Φιλοκουρδικό Κόμμα. Ήδη του έχει κόψει την επιχορήγηση, θυμίζω. Ναι, και τον Ντεμιρτάς τον έκλεισε στη φυλακή, έτσι. Ακριβώς, τον επικεφαλής. Θυμίζω επίσης, εδώ και χρόνια, θυμίζω επίσης ότι το Φιλοκουρδικό Κόμμα είναι τρίτο. Αυτή τη στιγμή στην Τουρκική Βουλή. 12% νομίζω του δίνει η δημοσκόπηση. Αυτό πρακτικά τι μπορεί να σημαίνει από εδώ και πέρα σχετικά με τις εκλογές. Κοιτάξτε, ο Ερντογάν θα κάνει εκλογές για να τις κερδίσει. Δεν μπορεί να δεχθεί μια ήττα που θα το στείλει το που με πει είτε στην εξορία είτε στη φυλακή. Άρα λοιπόν έχει ισχυρά χαρτιά για να κερδίσει τις εκλογές. Μην ξεχνάμε ότι το Ανώτο Εκλογικό Συμβούλιο ελέγχεται από τον Ερντογάν. Ο πρόεδρος είναι αυτός ο οποίος ακύρωσε τις εκλογές στην Κωνσταντινούπολη και όλοι οι δικαστές που είναι εκεί είναι ελεγχόμενοι από τον Ερντογάν. Επίσης, αυτό το Ανώτο Εκλογικό Συμβούλιο συνεργάζεται με μια ιδιωτική εταιρεία που ελέγχεται από τον Ερντογάν, τη Χαμπεσλάν, η οποία εξειδικεύεται στον τομέα άμυνας και το λογισμικό. Όπως είναι η δική μας Singular Logic. Άρα λοιπόν θα μπορέσει να κάνει μια ευρεία νοθεία και να αλλάξει τα αποτελέσματα. Επίσης, δεν είναι τυχαίο ότι αυτή τη στιγμή πιέζει τον Πούτιν να έρθει σε μια επαφή με το ΝΑΣΑΤ προκειμένου να γίνει αυτή η ουδέτερη ζώνη για να μεταφέρει τα 3,7 εκατομμύρια Σύρους πρόσφυγες, έτσι λέει η Τουρκία. Και βεβαίως, αν σε περίπτωση δεν γίνει και αυτό, ναι, τότε θα ετοιμάσει μια χερσαία επιχείρηση, μικρής έκτασης βέβαια, κυρίζοντας την Τουρκία σε έκτακτη ανάγκη, αναβάλει τις εκλογές και θέτει εκτός νόμου το ΧΑΝΤΕΠΕ. Πάντως ενημερώνω. Αναβάλει εκλογές, λέτε. Όλα είναι μέσα αυτό στο σχέδιο. Αυτό θα ήταν ένα μέτρο, αν γίνει όπως το λέτε το σενάριο αυτό, το οποίο θα τον απομόνωνε τελείως από τη Δύση. Δηλαδή πια θα είχαν σωθεί κάθε δικαιολογία της Δύσης, κύριε Βαλασόπουλε, απέναντι στον Ερντογάν. Ούτως ή άλλως πάντως, ο Ερντογάν αρχίζει και αποπλέει από τη Δύση. Δεν θα φύγει από το ΝΑΤΟ, διότι θέλει το ΝΑΤΟ. Θέλει να το χρησιμοποιεί ούτως ώστε να κρατάει μια ισορροπία μεταξύ Ανατολής και Δύσης, είτε να πηγαίνει με τη Δύση με την Ανατολή, δηλαδή εννοώ με τη Ρωσία, μόνο και μόνο για να εξυπηρετεί τα δικά της συμφέροντα. Αυτή τη στιγμή, άρα, λοιπόν, εγώ θέλω να σας ενημερώσω. Την ανοχή της Δύσης. Επειδή ξέρουμε τώρα τι γίνεται κάτω, ότι κάτω στην Κρήτη, στον ναύσταθμο της Σούδας, είναι σε εξέλιξη εργασίες πολύ μεγάλες. Επέκτασης. Και για προσωπικό και για καράβια. Και για αυτό και για αυτή. Διότι προετοιμαζόμαστε. Διότι επειδή ξέρουμε ότι στην Κρήτη, νότια, βόρεια, δυτικά, ανατολικά κλπ. Κάπου εκεί θα αυτό. Αυτή τη στιγμή γίνεται ότι πολύ. Με βάση αυτό και το γεγονός ότι γίνονται τώρα, ασκήσεις. Δεν θέλω να πω περισσότερα, αλλά επειδή έχουμε ανθρώπους που μπαινοβγαίνουν, ξέρουμε τι γίνεται. Και για προσωπικό επεκτείνεται και προβλήτες και αυτό και οπλικά συστήματα τα πάντα. Ακούσου, και η Μπελαρά εκεί θα πάνε. Εκεί θα πάνε. Και δεν πάνε όλες, κάποιες από αυτές εκεί θα πάνε. Εδώ, γι' αυτό βγαίνουν τα τουρκικά μέσα. Η πρώτη μέσα, που θα έρθει εκεί θα πάει πάντως. Βγαίνουν τα τουρκικά μέσα αλλά και λένε ότι ετοιμάζονται, λέει, οι Έλληνες για πόλεμο. Ναι. Με βάση ασκήσεις, αυτά κατά την Κρήτη και τα λοιπά. Δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχουν τρία αεροπλανοφόρα εκεί. Γαλλικό, Ιταλικό και Αμερικάνικο. Κρήτη, Νότια Κρήτη και Κύπρο. Τι είπες, Παντελή? Αυτό λέει πολλά. Οι Μπελαρά δεν θα έρθουν. Λέμε τώρα και άμεσα για τις εκλογές. Λέμε. Οι Μπελαρά θα έρθουν σε κάποια χρόνια. Όχι για τις εκλογές. Λέμε για τα ελληνοτουρκικά. Τα... Για μετά. Ναι, για μετά. Για τις εκλογές τις τουρκικές, λέω. Α, ναι. Κύριε καθηγητά, έχεις δίκιο. Λοιπόν. Και μία ερώτηση και στον κύριο Ιφαντή. Θα βγάλει κάποια στιγμή. Πότε θα βγάλει η αντιπολίτευση αντίπαλο στον Ερντογάν? Και πόσο βοηθάει τον Ερντογάν ότι δεν το κάνει τόσο καιρό να επιλέξει έναν αντίπαλο, ένα πρόσωπο απέναντί του? Κοιτάξτε, έχει και μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα. Ένα πλεονέκτημα
είναι ότι κρατάει, αν θέλετε, η αντιπολίτευση θολό το τοπίο, μπορεί να το κάνει στο βαθμό που οι δημοσκοπήσεις επιμένουν ότι όποιος και να είναι απέναντί του, μάλλον θα επικρατήσει, δηλαδή ο αντίπαλος. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Το δεύτερο είναι, νομίζω, ότι περιμένουν την τελική απόφαση του εφετείου για τον κύριο Ιμάμογλου. Και το τρίτο είναι η επιθυμία, από ό,τι φαίνεται, του κυρίου Κιλιστάρογλου να είναι αυτός υποψήφιος. Εκεί διεξάγεται μια διαπραγμάτευση. Είναι σε εξέλιξη μια διαπραγμάτευση, ένα παζάρι για το υπό ποιες συνθήκες και προϋποθέσεις τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης θα δεχτούν να πάρουν το ρίσκο να υποστηρίξουν τον κύριο Κιλιστάρογλου. Να προσθέσω εδώ για τον Ιμάμογλου ότι δόθηκε και ένα μήνυμα από τη Γερμανία προς τον κύριο Ιμάμογλου και προς τον κύριο Ερντογκάν. Η υφυπουργός εξωτερικών της Γερμανίας βρέθηκε πριν από λίγες μέρες στην Κωνσταντινούπολη και πήγε και βρήκε τον Ιμάμογλου. Μάλιστα, να δούμε. Συναντήθηκε με τον Ιμάμογλου. Θα έρθει και στην Ελλάδα ο Ιμάμογλου να συναντηθεί με τον Δήμαρχο εδώ. Ναι, θα έρθει στην Ελλάδα, αλλά. Και τον λένε Φιλέλληνα, βέβαια. Τον βρίζουν, μάλλον να το πω ακριβώς, ως Φιλέλληνα, οι Τούρκοι. Λοιπόν, καλημέρα μας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, Γιατέρα, και γεια, κύριε καθηγητά μου. Παντελή μου, χαιρετούμε. Τα λέμε και αύριο. Γεια σου, Παντελή. Καλημέρα, καλημέρα. Χθες το βράδυ δεν είδες τον αγώνα, φαντάζομαι, βγες έξω, έτσι. Ναι, ναι. Και την Κυριακή το ίδιο, φαντάζομαι. Εγώ να πω κάτι, να δώσω συγχαρητήρια για τα στιλιστικά προτιμήσεις του κύριου Στάθη. Σήμερα σε έφαγε Δημήτρη, σε έχει σκίσει. Το παίζει παλαιό Παπανδρεϊκός. Έχω πάρει μηνύματα εδώ, δεν καταλαβαίνεις. Έχεις ντυθείς Πασόκ και τέτοια λένε εδώ μέσα. Συνέχεια. Λοιπόν, καλημέρα. Με πέρασε και αυτό μια φορά και κάτι έγινε τώρα. Εντάξει, αύριο θα μετρηθούμε. Είναι σαν να είναι τώρα στην ομάδα να χάσει 100 αγώνες, να κερδίσει ένα και να πανηγυρίζει τώρα. Είναι σαν 10-0 σαν να είναι, Παντελή. Καταλαβες. Λοιπόν, άντε, καλημέρα. Καλημέρα. Τι συμβαίνει? Σπύρο. How from here, morning. Ναι. Τι γίνεται. Καταρχάς μετράβηξε το στιλιστικό. Πολύ, αυτό είναι. Άμα είναι έτσι, ρε παιδιά. Να βάζεις κάθε μέρα. Από το πρωί. Να το φορέ. Παιδιά, να σας παρακαλώ πολύ να μην ματιάσετε μόνο. Τουφ. Όχι, μην φτύνετε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με το κατώτατο μισθό. Ναι, λοιπόν, έχουμε κάνει μια προεργασία με τον Κώστα Τζουγκαλά. Βέβαια. Να τον καλημερίσουμε τον φίλο μας τον Κώστα. Με τον οποίο τι κάναμε, προσπαθήσαμε να κάνουμε μια προσπάθεια. Καλημέρα. Γεια σου, Κώστα, καλημέρα. Καλημέρα, Κώστα. Ευχαριστώ πολύ. Προσπαθήσαμε να κάνουμε μια προβολή των σεναρίων, των επικρατέστων σεναρίων για την αύξηση του κατώτατου μισθού, αλλά βάζοντας όμως στο τραπέζι και την αύξηση με τις τριετίες. Δηλαδή, αν κάποιος έχει μία, δύο ή τρεις τριετίες. Τι γίνεται με τις τριετίες? Αυτό απασχολεί τριετίες, τον κόσμο. Οι τριετίες, θα μας τα πει ο Κώστας, είναι παγωμένες μέχρι 14 Δευτέρου του 12. Για τους παλαιότερους που έχουν σχηματίσει μέχρι τότε, μπορούν να τις λάβουν. Όλοι οι νεότεροι που έχουν εισαχθεί στην αγορά εργασίας δεν μπορούν να τις πάρουν. Όχι. Με εξαίρεση όμως πότε? Εάν η ανεργία πέσει κάτω από το 10%. Θυμίζω τα τελευταία στοιχεία ότι μας έχουν στην ανεργία γύρω στο 11,5%. 11,4% για τον Νοέμβριο. Κοντοζυγώνει δηλαδή. Η Ελστάτ. Δεν κοντοζυγώνει, παιδιά. Εύκολα, διότι δεν... άμα πάμε σε ανάπτυξη μισό και 1%, δεν. Δεν θα έχει μείωση ανεργία μέχρι τον Απρίλιο. Ναι. Ούτε. Αλλά... Ούτε πέφτει, άλλο να πέσει από το 20 στο 15 και άλλο να πέσει από το 10 στο 5. Αν πάρουμε επενδυτική βαθμίδα, εντάξει, μετά τις εκλογές. Βέβαια, ο νόμος του 12 που έλεγε ότι παραμένουν παγωμένες οι τριετίες μέχρι η ανεργία να πέσει το 10% δεν είναι κάποιο ιερό Ευαγγέλιο. Θα μπορούσε η πολιτεία να έρθει και να πει ότι δεδομένων των εκτάκτων συνθηκών που έχουν γεννηθεί από την ενεργειακή κρίση, όπου χρειάζεται ενίσχυση στο χαμηλό εισόδημα, μπορεί να γίνει μια παρέκκληση και να απεξαρτηθεί το ξεπάγωμα των τριετιών. Να πούμε κάτι ακόμα, ότι το ξεπάγωμα των τριετιών έχει μια συμβολική διάσταση, διότι η νέα γενιά, η γενιά των σημερινών 35 που μπήκε στην αγορά εργασίας από το 10 και μετά, και οι οποίοι είναι τιμωρημένοι των τελευταίων 50 ετών, είχαν λιγότερες ευκαιρίες, μεγαλύτερες δυσκολίες, έχουν και μια εκτρά τιμωρία. Βλέπουν να μην αυξάνει το μισθό του, ό,τι και να γίνει, όσα χρόνια και αν χορέψουμε. Άρα, έχουν ζήσει μόνο μειώσεις, Κώστα μου. Μόνο μειώσεις έχουν ζήσει. Για γενεακής αλληλεγγύης. Τώρα, οι τριετίες βέβαια, έως πραγματικά υπάρχουν.
Δηλαδή από το 19 και μετά, όλες οι αυξήσεις που κρατάνε το μισθό την παρασύρουν και τις τριετίες έως το 12. Άρα κάποιος, για παράδειγμα, σήμερα με την υφιστάμενη κατάσταση, όπου αμείβεται με το 100% το μισθό, αλλά είστε 9 χρόνια στο 12, δεν παίρνει 713 μισθά, παίρνει ήδη 926 μισθά. Άρα ναι, αντίστοιχα, αν η άφηση υπάρχει, θα δει και εκείνος μια περαιτέρω άφηση. Άρα αφορά περισσότερο κόσμο από αυτόν που είναι ο κατώτατος μισθός. Θα το δουν μέσα των τριετιών. Με το 100% το μισθό. Όταν λέμε αν είναι με το 100% το μισθό, εννοούμε και αυτούς οι οποίοι παίρνουν πάνω από 713, διότι έχουν ως ποσό αναφοράς τον κατώτατο, αλλά επειδή έχουν πολλές τριετίες είναι παραπάνω. Είναι περίπου 700.000 εκείνοι οι οποίοι επηρεάζονται από την άφηση. Είναι πολύ μεγάλο νούμερο. Και βέβαια είναι και όσοι λαμβάνουν διάφορα επιδόματα. Γιατί έχουμε και την αύξηση του επιδόματος ανεργίας όταν αυξάνεται ο κατώτατος μισθός. Όπως επιτρέψεις, έχουμε σχηματίσει τις κάρτες σχετικές. Πάμε να το δούμε γρήγορα. Να προσθέσω μόνο σε αυτό που είπε ο Δημήτρης, που είναι εξαιρετικά σημαντικό να το κρατήσουμε, ότι σήμερα η Ελστάτ λέει για τον Νοέμβριο 11,4%, ο ΑΕΔ για την ίδια στιγμή δίνει 25,5% την ανεργία. Δηλαδή είναι η γνωστή διαφορά, απόκληση η οποία υπάρχει ακριβώς μεταξύ των μακροχρόνια ανέργων κτλ. Έτσι δεν είναι? Ή κάνω λάθος που καταγράφει. Ο νόμος δεν λέει για το ΟΑΕΔ. Ο νόμος λέει η Ελστάτη. Σύμφωνοι, απλά λέω. Η Ελστάτη είναι, παιδιά. Δεν είναι, Κώστα. Η Ελστάτη μετράει. Η ανεργία έχει μειωθεί. Απλά αυτό που λέει ο κ. Στοκουράκης είναι σωστό, ότι είναι δύσκολο όταν φτάσει σε ένα σημείο που έχει φτάσει ήδη το χαμηλά. Δεν είναι το ίδιο εύκολο, δεν πάει σαν με την ηλεκτρική μείωση. Εύκολα χάνει τα πρώτα, όταν τα τελευταία δεν τα χάνει εύκολα. Όπως τα κιλά, ακριβώς. Λοιπόν, όταν πέφτει, πρόσεξε να δεις. Εάν υπάρξει ύφεση αυτό και με κάθε 1% κάτω το ΑΕΠ, μπορεί να χάνονται 50.000 θέσεις εργασίας. Σωστά. Αν αυξηθεί 1% απάνω το ΑΕΠ τον άλλο χρόνο, μπορεί να είναι 15.000 καινούργιες θέσεις εργασίας. Και θα κάνουμε καλύτερο το Μάιο. Γιατί τώρα, αν έχετε δει το τελευταίο τρίμηνο, έχουμε μείωση της απασχόλησης. Διότι είναι πάρα πολλοί εκείνοι που λύνονται οι συμβάσεις εργασίας και υποσυντές λόγω καλοκαιριού. Εντάξει. Ενώ το Μάιο θα έχουμε μία νέα αύξηση. Καλά, αυτό είναι μόνο. Σε μία πολύ καλή τουριστική σεζόν, εκεί μπορεί να δούμε να υπάρχει και μεγαλύτερο reboot, δηλαδή μεγαλύτερη αύξηση. Μεγαλύτερη αύξηση των θέσεων εργασίας. Κρατάμε και ότι αυξάνεται και το επίδομα ανεργίας. Το κρατάμε και αυτό. Και άλλα 23 επιδόματα. Και άλλα 23 επιδόματα. Απλά, για παράδειγμα, το σενάριο που λέει ότι σήμερα έχουμε 713. Αν πάμε στο καλό σενάριο, το 9,9%, που είναι πιθανό, γιατί θεωρώ ότι εκεί η κυβέρνηση και προεκλογικά θα εκεί θέλει να πάει στην μεγαλύτερη δυνατή αύξηση, εκεί πηγαίνει στα 781 μισθά περίπου ο κατώτατος μισθός, ο εισαγωγικός, και υπερβαίνει τα 1.000 μισθά για εκείνον που έχει 3 τριετίες. Βλέπουμε εδώ στον πίνακα ακριβώς που είναι σήμερα και που πηγαίνει με τις τριετίες. Δηλαδή, με μία τριετία είναι 784, θα πάει 861, αν πάμε στο σενάριο. Θα τα ξαναδούμε αυτά, γιατί είναι πολύ ωραία στοιχεία, για να ξέρει ο κόσμος τι περιμένει, γιατί θα δει στο λογαριασμό του τέλος Απριλίου, φαντάζομαι. Τέλος καλημέρα σας. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Μασίρο, ευχαριστούμε πολύ. Επανερχόμαστε. Ας πούμε, δείτε το Toyota Yaris που σας δίνουμε. Παιδιά, απολαύστε το, χαρείτε το και στείλτε στο 14999. 16.000 είναι η αξία του, 1.000 κυβικά, έκπτωση active, 72 άλογα, ωραίο αμάξι. Εξαιρετικό αμάξι. Καταπληκτικό εξοπλισμό και φοβερές επιδόσεις. Επίσης, διεκδικήστε 3 πολυθρόνες κρεβάτια Λιδία από την Greco Strom. Δείτε τις φοβερές εκπτώσεις της Greco Strom σε εξαιρετικά προϊόντα για να ισχυώσει το κοκαλάκι μας. Ναι. Πληροφορίες 70 σημεία πώληση και στο grecostrom.gr. 14999 για να διεκδικήσετε το δώρο.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Mm-hmm. Πάμε λίγο στη Θεσσαλονίκη να δούμε, γιατί έχουμε μια κατάληψη σχολείου στη Θεσσαλονίκη. Πάμε στην Μαρία Τζαφυρίου να μας δώσει λεπτομέρειες. Γιατί έχουμε κατάληψη? Γιατί τα μαθήματα εδώ και περισσότερο από 10 χρόνια γίνονται σε κήπο. Σε κήπο. Η κατάσταση είναι πάρα... σε κήπο. Πολύ ωραία. Σε κήπο. Τι να σας πω τώρα για τις καιρικές συνθήκες, για τη βροχή, για το κρύο, για τον καύσωνα. Τα παιδιά πρέπει να βγουν να κάνουν διάλειμμα με ομπρέλα ή να μην κάνουν διάλειμμα, να παραμείνουν μέσα σε αυτά τα κτίρια, τα οποία εδώ η Ιωάννα, μαθήτρια της τρίτης λυκείου, τα χαρακτηρίζει κουτιά, όπως και οι περισσότεροι μαθητές. Α, είναι λιώμενα. Είναι. Λιώμενα είναι. Το κτηριακό. Ναι, λιώμενα. Μάλιστα. Και βλέπετε ότι είμαστε και δίπλα στην παραλία, δίπλα στη θάλασσα, δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Ναι. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ άσχημη. Χτίζεται ένα, ετοιμάζεται ένα σχολείο. Πόσα χρόνια ετοιμάζεται? Το ακούν αυτό οι μαθητές. Ιωάννα, πόσα χρόνια ετοιμάζεται το κτίριο στην Κριαζότου για να γίνει μετεγκατάσταση? Δεν γνωρίζω ακριβώς πόσα χρόνια, αλλά έχει πάρα πολλά. Δηλαδή πρέπει να γύρω στα 10 χρόνια. Περισσότερο από 10 χρόνια, νομίζω. Και είμαστε εδώ πέρα 13 χρόνια. 13 χρόνια, μια από... αυτό ξεκίνησε ως προσωρινή λύση. 13 χρόνια και 10 χρόνια φτιάχνουν τα άλλα κτίρια, δεν έχει γίνει τίποτα. Όποια παιδιά φεύγουν από το 5ο και το γυμνάσιο, το οποίο είναι πολύ ωραίο κτίριο, δεν μπορούμε να πούμε κάτι γι' αυτό, έρχονται εδώ πέρα, απογοητεύονται προφανώς. Ναι. Και επίσης δεν υπάρχει τίποτα. Και κηλικείο, δεν υπάρχουν τουαλέτες, είναι κοινές. Οι τουαλέτες μας φέραν ένα κήμπο το οποίο είναι μεταχειρισμένο από ό,τι ξέρω. Ναι. Χάλασαν των αγοριών, οπότε. Το κήπο το καινούριο είναι κοινό για τα αγόρια και τα κορίτσια. Κηλικείο δεν υπάρχει. Ναι. Αυτό, ναι. Και μαζί σας είναι φυσικά και οι καθηγητές και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων. Πρέπει να γίνει μετεγκατάσταση κάποια στιγμή, έτσι, ναι, δεν είναι? Μας υποστηρίζουν οι καθηγητές και ο Σύλλογος Γονέων. Απλά, άμα δεν κάνει κάτι ο Δήμος, ούτε οι ίδιοι μπορούν να κάνουν κάτι. Μαρία, για να καταλάβουμε, να καταλάβει και ο κόσμος. Αυτό εδώ, αυτά είναι λιώμενα όπως καταλαβαίνουμε, όπως βλέπουμε. Ας δείξουμε την εικόνα. Ναι, γιατί επιλέχθηκε ως λύση αυτό, έγινε κάτι, για ποιο λόγο δημιουργήθηκε ένα τέτοιο συγκρότημα που δεν έχει τις προϋποθέσεις όπως καταλαβαίνουμε. Για ποιο λόγο? Τι είχε γίνει? Ήτανε μια προσωρινή λύση. Θα έπρεπε λοιπόν να γίνει ένα νέο κτίριο, ένα σχολείο να χτιστεί. Εδώ στην περιοχή, αλλά τελικά δεν γίνεται, δεν προχωρά, υπάρχουν κάποια εμπόδια όλα αυτά τα χρόνια. Και βλέπουμε 10 χρόνια να περιμένουμε να φτιαχτεί ένα σχολείο που μπορεί να στεγάσει τις πραγματικές ανάγκες των παιδιών. Εντάξει, πες τουλάχιστον στα παιδιά όσο τα δείχνει η κάμερα μέσα στο σχολείο να μην καπνίζουν, λοιπόν. Αν γίνεται. Και η κοπέλα, εφόσον είναι το αίτημα δίκαιο και εφόσον τη στηρίζουν οι γονείς και οι καθηγητές κτλ., δεν έχει κανένα λόγο να βγαίνει με πλάτη. Έτσι. Είναι ένα πράγμα το οποίο εντάξει, είναι εντάξει. Ναι, λοιπόν, εντάξει, είναι ανήλικη. Τώρα δεν θέλει τώρα λέω, και εμείς. Για τυπικούς λόγους. Okay. Λοιπόν. Και πόσο θα κρατήσει τώρα, είναι προειδοποιητική, δηλαδή τι λένε, αύριο μεθαύριο, επαόριστο, τι λένε δηλαδή? Τουλάχιστον μέχρι και την Παρασκευή θα πραγματοποιείται αυτή η κατάληψη. Είναι περίπου 200 μαθητές. Έγινε η ψηφοφορία κανονικά σήμερα. Μέχρι και την Παρασκευή. Εντάξει. Έγινε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, Μαρία. Ευχαριστούμε και την μαθήτρια. Και πάμε εδώ να δούμε τι γίνεται. Καλημέρα σας. Τι έπιασε το μάτι σου? Το πιασε. Φίλος. Έπρεπε να είναι προσεκτική τώρα. Εντάξει, λογικό είναι, αλλά... Εντάξει. Λοιπόν, εντάξει. Καλημέρα. Νικήτας Καγκλαμάνης. Καλημέρα σας. Δήμαρχε. Καλή χρονιά. Γιατί σε λέω δήμαρχο, ρε παιδί? Δεν μπορώ να σε... Γιατί έχεις κολλήσει με τον Δήμαρχο. Και... Ούτε υπουργό. Το πιο καλό από όλα είναι γιατρές. Γιατρέ, μπράβο. Να. Αυτό όποτε μας πάρει μεγάλο δύναμος το παίρνουμε μαζί μας. Λοιπόν, ο Γιώργος ο Κατρούγκαλος, καλημέρα. Κύριε καθηγητά, λέγε. Καλή χρονιά, όπως λέει και ο Νικήτας, έτσι είναι. Λοιπόν, καθηγητά, μην πω πάλι το ίδιο. Ξέρετε τι είπε πριν. Τι είπε? Πρωί-πρωί. Πες, δύο καθηγητάδες. Του θυμίσα το περίφημο ρίς του Μπίσμαρ. Δύο καθηγητές φτάνουν να καταστρέψουν ένα κράτος και τρεις να καταστρέψουν ένα έθνος. Λοιπόν, κύριε Γαντρίνη, ακούσατε, έτσι. Καλημέρα, καλημέρα. Βλέπω εδώ η προοδευτική διακυβέρνηση σήμερα γραβάτα. Ναι, του βλέπεις. Αστικοποιήθηκε. Ετοιμαζόμαστε. Όχι, ετοιμάζεται για κυβέρνηση. Έχουμε μια πινελιά γαλάζιου, αμφότερη. Ακριβώς. Ναι, αυτό τι σημαίνει, πάτε για κάνουμε μεγάλο συνασπισμό. Ετοιμάζονται. Είστε έτοιμοι για μεγάλο συνασπισμό. Τον κύριο Κακλαμάνη με υπόστρωμα ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Κατρούγκαλο με υπόστρωμα Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω. Λοιπόν, θα πιάσει τον Ντογιάκο τώρα και θα του έχει μέτωπο. Ναι, μα τώρα εδώ είναι τι έχει γίνει. Εδώ είναι από χθες το βράδυ. Θα του έχει.
Εγώ μπορώ να σου πω ότι ο κύριος Κακλαμάνης με τον κύριο Ντογιάκο πολλά δεν θα έχει. Ακόμα και αν ήταν στην κυβέρνηση. Πάντως τα θέματα δικαιοσύνης, ο κύριος Κακλαμάνης είναι ακριβοδίκαιος συνήθως. Κοιτάξτε, εγώ παρακολουθώντας χθες το βράδυ την ανακοίνωση του εισαγγελέα καταρχήν του Αριουπάγου και μετά τις αντιδράσεις, οφείλω να πω ότι καταρχήν σαν πολίτης και μετά σαν βουλευτής, είμαι σε μια πολύ δυσάρεστη έκπληξη. Δηλαδή, δύο κορυφαίοι θεσμικοί παράγοντες για ένα πολύ σημαντικό θέμα, δύο εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις. Ναι. Και αναρωτιέμαι αν εμείς οι πολιτικοί δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Τι άκρη είναι μπορεί οι δύο να... κορυφαίοι, δηλαδή. Ο Αδαέ. Σαν θεσμοί. Ναι. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου από τη μια μεριά και ο κύριος Ράμος, ο πρόεδρος της ΑΔΕ. Και μάλιστα μέσα της αρχής. Είναι δύο θεσμοί, θεσμοθετημένοι. Πρώην αντιπρόεδρος, σωστέ. Βεβαίως, είναι κορυφαίοι, εκπροσωπούν. Και με ποιον από τους δυο είσαι τώρα. Λοιπόν, κοίτα, εγώ δεν μπορώ να μπω στο επιστημονικό κομμάτι της ιστορίας. Εγώ τον κύριο Ντογιάκο, θέλω να είμαι ειλικρινής, τον ψήφισα στη διάσκεψη των Προέδρων. Διάβασα το ιστορικό του, στο βαθμό που μπορούσα να τον ξέρω, έκρινα ότι ήταν ικανός να γίνει εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Και δεν μετανιώνω που τον ψήφισα. Από εκεί και πέρα, αντιλήφθηκα ότι ο κύριος Ντογιάκος στη γνωμοδότησή του, ας το πω έτσι, μπορεί να κάνει ένα λάθος η έκφραση, να με διορθώσει. Όχι, σωστά, είναι σωστά. Ο κύριος Κατρούγκαλος στη γνωμοδότησή του τη βασίζει πάνω στον τελευταίο νόμο. Τώρα, εάν ο νόμος αυτός είναι καλός ή κακός, εάν ο νόμος είναι συνταγματικός ή μη συνταγματικός, αυτό δεν το κρίνουμε ούτε εμείς, ούτε ο κύριος Ντογιάκος. Όποιος πιστεύει ότι είναι ένας κακός νόμος και δεν είναι συνταγματικός, προσφεύγει στο αρμόδιο ανώτοτο δικαστήριο και να τον ευγάλει αντισυνταγματικό. Εκεί είναι λοιπόν, πιστεύω, η ιστορία όλη, η οποία όμως, επαναλαμβάνω, είναι εμένα με έχει λυπήσει. Άρα λέτε ότι δεν είναι, γιατί απλά εδώ καταγγέλλεται μόνο... ως συσκότηση αυτό. Ναι. Ότι γίνεται μια προσπάθεια συνολική συσκότησης. Υπάγια θέση της αντιπολίτευσης, δεν μπορώ να την υιοθετήσω. Απλά και μόνο για να κλείσω την πρωτολογία μου, οφείλω να πω ότι με εξέπληξε η δήλωση του κύριου Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας υπήρξε 5 χρόνια πρωθυπουργός της Ελλάδος. Ναι. Κατά την άποψή του, διεκδικεί να ξανακυβερνήσει τον τόπο. Ένας λοιπόν πρώην πρωθυπουργός και εν δυνάμει σύμφωνα με τις απόψεις του μελλοντικός πρωθυπουργός, δεν κάνει τέτοια δήλωση. Ελλάδα, αυτό είναι η επιτομή για μένα του λαϊκισμού. Ναι. Δεν κάνει τέτοια δήλωση. Ελάτε, κύριε Κατρούγκαλε. Να μην μπλέξουμε τον κόσμο με τα νομικά. Τι είχε πει ο Πρωθυπουργός στην πρώτη του αντίδραση, ότι φως θα πέσει στην υπόθεση των υποκλοπών. Και μετά βλέπουμε από τη Νέα Δημοκρατία συστηματικά ό,τι μπορεί να κάνει, για να μην έχουμε καμία αντίληψη για το τι έγινε για τις υποκλοπές. Με νόμο, με την στάση της στην Εξεταστική Επιτροπή που όσους μάρτυρες κάλεσε η αντιπολίτευση δεν ήρθαν. Βλέπουμε τώρα δυστυχώς τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να προσθέτει το δικό του θεσμικό βάρος, όχι το προσωπικό του, αυτό του θέσμου που εκπροσωπεί, στο να απαγορεύσει στην ΑΔΑΕ, την αρμόδια από το Συνταγμαρχή, όχι απλώς να ενημερώνει τους πολίτες, αλλά και να προχωρά σε ελέγχους. Αυτό είναι αδιανόητο, γιατί η αρμοδιότητα της αρχής αυτής να ελέγχει ιδιωτικούς παρόχους, ακόμα και την ΑΕΠ, δεν είναι μόνο στον καταστατικό της νόμου, είναι στο Σύνταγμα. Άρα, αντίθετα με αυτά που είπε ο φίλος μου ο Νικήτας, ο κ. Είναι θεσμική εκτροπή αυτό. Εδώ είναι... βλέπω δημοσιεύματα για θεσμική εκτροπή. Είναι θεσμική εκτροπή. Πρώτα-πρώτα υπάρχουν βασικότατες νομικές αντιρρήσεις. Για συνταγματική εκτροπή, τη λέει η Αυγή πάντως. Όχι μόνο η Αυγή, πολλές εφημερίδες. Ναι. Όχι μόνο. Θα σας πω για παράδειγμα. Ο πρώτος συνταγματολόγος που προχώρησε σε δήλωση είναι ο κύριος Κοντιάδης. Τον είχαμε το πρωί εδώ. Ο οποίος δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε ποιο είναι το πρόβλημα. Ο εισαγγελέας, αντί να ερμηνεύσει τον νόμο, αυτόν τον νόμο που εμείς έχουμε ασκήσει κριτική. Ναι, και ο οποίος θα κριθεί και από τα δικαστήρια, είναι συνταγματικός. Και θα κριθεί και από τα δικαστήρια. Σύμφωνα με το Σύνταγμα, έκανε το αντίθετο. Ερμηνεύει το Σύνταγμα σύμφωνα με τον νόμο της Νέας Δημοκρατίας. Και το σημαντικότερο. Μα το Σύνταγμα το ίδιο δεν λέει ότι θα πρέπει οι αρμοδιότητες να καθοριστούν με νόμο. Αυτό το λέει για όλες τις υποθέσεις το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα δεν είναι τόσο αναλυτικό κείμενο για να προσδιορίσει τα πάντα. Τι είναι όμως το βασικό, ότι δεν μπορεί κανείς να στερήσει από την αρμόδια αρχή τις ελεκτικές αρμοδιότητες. Εδώ σας και λέω μάλιστα, κάτι. Συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε καθηγητά. Καλά κάνετε, καλά κάνετε. Απλά για επειδή εσείς έχετε και τη γνώση, για να το καταλάβουμε. Εδώ λέει, δεν σου περιορίζω δυνατότητα. Πήγαινε να κάνει ό,τι έλεγχο θέλεις. Όχι. Μη ρωτάς για πρόσωπα, σου λέει.
Μισό λεπτάκι. Δεν λέει αυτό. Τι έκανε ο νόμος της Νέας Δημοκρατίας? Λέει ότι δεν μπορεί να ενημερωθεί αυτός που παρακολουθείται αν δεν περάσουν 3 χρόνια. Σωστά. Και αυτό είναι προβληματικό για μας, αλλά στο βάλουμε σε μια παρένθεση. Ξεκινώντας από αυτό, λοιπόν, ο κύριος Δογιάκος λέει ότι δεν μπορεί καν να πραγματοποιήσει ελέγχους όταν το ζητάει κάποιος ενδιαφερόμενος στους ιδιωτικούς παρόχους, στον Κοσμοτέ, στην Vodafone κτλ. Αυτό σημαίνει, θεωρείτε, ότι ουσιαστικά λειτουργεί, γιατί εδώ αυτό διαβάζουμε, ότι λειτουργεί κατά εντολή της κυβέρνησης, εισαγγελία του Ρυπάγου. Ποιος ωφελείται από αυτό? Που, όταν πέφτει σκοτάδι σε μια υπόθεση από την οποία φαίνεται ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει εμπλακεί. Αλλά εγώ σας λέω αντικειμενικά ότι όταν ο εισαγγελέας του Αριουπάγου θέλει να απαγορεύσει σε μία αρχή να προχωρήσει τις αρμοδιότητες που της δίνει το Σύνταγμα και μάλιστα απειλεί και τα μέλη της με φυλακή, με κάθειρξη, εάν κάνουν τη δουλειά τους. Αυτό κατά γνώμη μου είναι πραγματικά μία συνταγματική εκλοπή. Γιατί όμως την υπενθύμηση του νόμου, ρε παιδί μου, τη λέτε σε απειλή? Α, μισό λεπτάκι. Γιατί, όπως είπα, υπερακοντίζει ακόμα και αυτόν τον κατά τη γνώμη μου απαράδεκτο νόμο της Νέας Δημοκρατίας. Τι λέει ο νόμος? Δεν μπορείς να ενημερώσεις αν δεν περάσουν 3 χρόνια. Τι λέει ο εισαγγελέας? Ούτε έλεγχο δεν μπορεί να κάνεις πια. Το ότι δεν μπορεί μια ανεξάρτητη αρχή να κάνει έλεγχο, το λέω για τρίτη φορά, είναι ευθύτατη παραβίαση και προφανέστατη παραβίαση του συντάγματος. Ελάτε, κύριε Καταλήφθη. Το τελευταίο που έχω να πω όμως είναι ότι η γνωμοδότηση αυτή δεν είναι δεσμευτική. Ούτε για την αρχή, ούτε για τους παρόχους. Αν οι πάροχοι αργηθούν να συμμορφωθούν προς τις εντολές της αρχής, η αρχή θα τους επιβάλλει πρόστιμο και μετά θα τα βρουν στα δικαστήρια. Θα κριθεί μετά και η συνταγματικότητα εκεί του νόμου στο Συμβούλιο Επικρατείας. Αν έχω καταλάβει, δεν τα ξέρω και τα νομικά. Αν έχω καταλάβει, με βάση αυτή την γνωμοδότηση, μπορεί κάποιος τοπικός εισαγγελέας, αν πάει η ΑΔΑΕ βέβαια, μπορεί να ασκήσει δίωξη στην Κοσμοτέ και πει: δώσ' μου το αυτό. Είναι αυτοί επαγγέλτος διοκόμενα αυτά. Να ασκήσει δίωξη. Όχι, πρέπει να το ζητήσει ο πάροχος. Όχι, βέβαια. Και πάλι ο πάροχος στη βάση ποιας διάταξης θα το ζητήσει. Μισό λεπτάκι. Να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Τώρα μπλέξαμε τα νομικά όμως. Όχι, δεν είναι. Ναι. Είναι πολύ απλό το πράγμα. Πού λέει ότι έχουν νομική ευθύνη τα μέλη της ΑΔΑΕ εάν προχωρήσουν στις αρμοδιότητές τους, εάν γνωστοποιήσουν σε τρίτο αυτά που μαθαίνουν? Αυτό λέει ο εισαγγελέας. Ναι. Άρα δεν μπορεί ο πάροχος. Δεν έχει κανένα νομικό. Δεν έχει ένομο συμφέρον. Να αρνηθεί πρώτον ή δεύτερον να ζητήσει τη δίωξη. Δεύτερον, ακόμα και αν δεν μπορεί να τα πει στους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ΕΔΕ, μπορεί να τα πει στη Βουλή, στην Επιτροπή Θεσμών. Νάλιστα. Και εμείς θα τον καλέσουμε να τα πει. Άρα θα κληθεί εκεί ο κύριος Δράμος να τα πει. Φυσικά. Αν χρειαστεί. Όχι αν χρειαστεί. Χρειάζεται και το ζητήσαμε. Ελάτε, κυρία Κατρίνη. Κοιτάξτε, εμείς περιμέναμε τον κύριο Ντογιάκο να μας εκπλήξει θετικά και να βγει και να ενημερώσει για την πορεία των ερευνών βάσει της καταγγελίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκο Ανδρουλάκη, στα τέλη Ιουλίου, για την απόπειρα παγίδευση του κινητού του με το λογισμικό Predator, το παράνομο. Έχουν περάσει 5,5 μήνες, κύριε Καμπουράκη και κύριε Στάθη, και δεν ξέρουμε τίποτα για την πορεία ερευνών αυτής της υπόθεσης. Είμαστε λίγους μήνες πριν τις εθνικές εκλογές, για ένα θέμα το οποίο απασχολεί τη δημόσια συζήτηση πολύ έντονα τους τελευταίους 5,5 μήνες. Και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δεν αισθάνεται την ανάγκη να βγει και να πει ότι εγώ έχω προχωρήσει τις έρευνες και θεωρώ ως όφιλε ότι θα ολοκληρωθούν μέχρι τις εθνικές εκλογές για να δούμε την καταγγελία και αν υπάρχουν ένοχοι και να αποδοθούν οι ευθύνες. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, βλέπουμε τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να προχωρά σε μια γνωμοδότηση η οποία ουσιαστικά αφαιρεί από την ανεξάρτητη αρχή, γιατί δεν είναι τίποτα τυχαίο ούτε συμπτωματικό. Μία ανεξάρτητη αρχή, κύριε Στάθη, η οποία προσπάθησε και στην πορεία της λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής να ρίξει άπλετο φως, και μιλάω για την ΑΔΑΕ και συγκεκριμένα για τον κύριο Ράμο, άπλετο φως σε μία υπόθεση που είναι το σκάνδαλο των υποκλοπών, η οποία εμποδίστηκε πάρα πολλές φορές. Ως οδοντίατρος, μια και δεν είπα την ιδιότητά μου, θα σας πω ότι εδώ υπάρχει ένα ξεδόντιασμα της ΑΔΑΕ από τον νόμο που πρόσφατα ψήφισε η κυβέρνηση. Δηλαδή, πάρα πολλές αρμοδιότητες και δυνατότητες που είχε η ΑΔΑΕ τις αφαιρούνται. Έχει πλέον ένα ρόλο επικουρικό στην όλη διαδικασία. Και δεν ξέρω αν είναι τυχαίο, μια και είπε ο κύριος Κακλαμάνης, ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνει στη διάσκεψη των Προέδρων και αλλαγή των μελών της ΑΔΑΕ. Δεν ξέρω αν είναι συμπτωματικά όλα αυτά.
Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι συμπτωματικά όλα αυτά. Δηλαδή, δεν είναι ο νόμος, έχει περιορίζει εδώ και ένα μήνα η θητεία τριών μελών. Καλά, αυτό όχι ξέρε... του κύριου Ράμο αντικατάσταση. Ναι, ξέρετε όμως, ξέρετε. Άρα θα πρέπει να αντικατασταθούν αυτά τα μέλη. Βέβαια, αφού έχει λήξει η θητεία. Μπορεί να, να επανεκλεγούν οι εγώ γι' αυτό λέω, κύριε Σταθή, εγώ γι' αυτό λέω ότι έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποιες θα είναι οι προτάσεις της κυβέρνησης για τη συγκρότηση της ΑΔΑΕ. Και προσέξτε, ο ίδιος ο κύριος Ντογιάκος μέσα στην γνωμάτευσή του, εγώ τη διάβασα ολόκληρη, λέει ότι η ΑΔΑΕ είχε επισημάνει τις διαφωνίες της για τον περιορισμό των αρμοδιοτήτων της στο νόμο που ψήφισε η κυβέρνηση, που δεν έγιναν σεβαστές αυτές οι επισημάνσεις, αλλά ο ίδιος ο εισαγγελέας λέει μέσα ότι υπάρχει ένα πρόβλημα σε σχέση με την αναδρομικότητα. Και τι γίνεται τώρα? Δεν μπορεί έλεγχοι που ήδη διεξάγονται και είναι σε εξέλιξη, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κενό, να πει ο εισαγγελέας σήμερα ότι παγώνουν. Μάλιστα. Παγώνουν λοιπόν, και δεν μπορεί το. Η ΑΔΑΕ λοιπόν, να συνεχίσει. Ωραία, άρα ωραία. Εδώ κύριε Σκαμπουράκη, ολοκληρώνω. Για να, να πούμε τα πράγματα. Δεν καταλαβαίνω κανένα τίποτα. Με την Παναγία, σας το λέω. Εδώ ναι. Υπάρχει ναι. Αρχιερέας της συγκάλυψης μιας υπόθεσης που λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης, ναι. Ο οποίος εργαλειοποιεί δυστυχώς από ό,τι φαίνεται και ανώτατους θεσμούς της δικαιοσύνης. Α, δηλαδή κατά εντολή του Μητσοτάκη, του εργαλειοποιεί. Εργαλειοποιεί. Εγώ δεν ξέρω, εγώ δεν μπορώ να ξέρω αν υπάρχει. Εγώ βλέπω, κύριε Στάθη, πολλά παράλληλα και ταυτόχρονα. Ερώτηση τώρα. Άλλη ερώτηση, διότι πάμε και σε άλλο θέμα. Επειδή και στα δελτία πρώτο θέμα θα είναι ο θάνατος του Κωνσταντίνου. Υπάρχει θέμα το πώς θα γίνει η κηδεία του, το αυτό ότι εσείς πάνε να τα βρείτε με τους βασιλόφρονες ή να του δώσετε, πρέπει να γίνει η κηδεία του δημοσία δαπάνη, πρέπει να με κυλίβαντες με αυτά. Για πες με μια γνώμη, Νικήτα μου. Γιατί είσαι ιστορικός στέλεχος. Καταρχήν να πω ότι απορρίπτω το χαρακτηρισμό αρχιερέα της διαπλοκής που είπε ο κύριος Κατρινής για τον πρωθυπουργό της. Συγκάλυψης. Το ίδιο είναι. Δεν είναι προβληματικό όμως, δεν θα μάθουμε. Ο Αντρουλάκης θα πάει σε εκλογές χωρίς να ξέρουμε γιατί παρακολουθείτε. Λοιπόν, προβληματικό δεν είναι αυτό. Εγώ τοποθετήθηκα, όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Απλά οι χαρακτηρισμοί αυτοί. Ενδεχομένως να πιστεύουν οι εκπρόσωποι και οι αγαπητοί συνάδελφοι από το ΠΑΣΟΚ ότι φέρνουν ψήφους στο κόμμα τους. Η άποψή μου είναι ότι σημαίνει ακριβώς το ανάποδο. Λοιπόν. Έρχομαι λοιπόν σε αυτό που με ρωτήσατε. Ερχόμενος άκουσα τη δήλωση του Πρωθυπουργού. Ναι. Η οποία πιστεύω ότι είναι μία δήλωση, την προσυπογράφω, πολιτικά πολύ ισορροπημένη. Ναι. Και αν θέλετε ανθρώπινα έχει και ορθόν. Ψήγματα συναισθηματισμού. Η δήλωση αυτή νομίζω ότι τροχοδρομεί και τις όποιες αποφάσεις θα ληφθούν, τις οποίες δεν γνωρίζω για το τελετουργικό της κηδείας. Απλά εγώ προσωπικά δεν ενοχλούμε καθόλου και το θεωρώ αυτονόητο να γίνει η ταφή στο Τατόι. Στο Τατόι, ναι. Αυτό δεν με ενοχλεί ούτε ως πολίτη, ούτε ως πολιτικό. Εκεί είναι οι γονείς του. Το ιστορικό του συνοικοταφείο της οικογένειας. Επονίζει την περαιτέρω ανάπτυξη του Τατοίου επειδή θα ταφεί και ο Κωνσταντίνος του Τατόι. Αυτό μπορώ να το πω από τώρα χωρίς να γνωρίζω τι θα κάνει η κυβέρνηση. Είναι με το θάνατό του, νομίζω ότι κλείνει και ανθρώπινα μια ιστορία που πολιτικά έχει κλείσει από το 1974 με την πρωτοβουλία του Κωνσταντίνου Καραμαλή που έλυσε οριστικά το πολιτιακό. Άσχετα τι πιστεύει ο καθένας από εμάς συναισθηματικά για τη βασιλεία. Έχει βασιλόφρονες υπάρχουν που γυρίζουν. Εγώ πιστεύω ότι ναι, υπάρχουν. Βεβαίως εκείνο το 30% δεν είναι σήμερα 30%. Αυτό το θεωρώ, δεν έχω κάνει μέτρηση, αλλά το θεωρώ αυτονόητο. Έχει όμως. Υπάρχουν, βεβαίως. Υπάρχουν. Και αν δείτε σήμερα σε site επωνύμων ανθρώπων που είναι ζωή, κας είναι καλά οι άνθρωποι του παρελθόντος. Ναι, ναι, καταγράφεται πράγματι. Κύριε Κατρούγκαλε, μια κουβέντα και από αυτού, διότι και στα δελτία τα θέλουν αυτά. Ναι, ακούστε, η Βασιλεία ως θεσμός ήταν πάντοτε πηγή δεινών για την πολιτιακή μας πορεία. Δύο φορές και παραπάνω ήταν το κεντρικό σημείο του διχασμού του ελληνικού λαού. Αυτό όμως είναι ένα κεφάλαιο, σε αυτό θα συμφωνήσω με τον Νικήτα, που έληξε το 1974. Από εκεί και μετά ο Κωνσταντίνος ήταν ένας απλός ιδιώτης. Να. Δεν είχε δημόσια ιδιότητα. Θεωρώ επομένως ότι δεν μπορούμε. Δεν δημιούργησε όμως και κανένα θέμα. Απεδέχθη το δημοσίευμα. Έχει είχε προχωρήσει τα λεφτά. Νικήτα είχε προχωρήσει σε δηλώσεις ότι δεν είμαι θεός, είμαι βασιλιάς. Και όπως αποφάσισε ο ελληνικός λαός δύο φορές να επαναφέρει τους προγόνους μου, μπορεί να το κάνει και σε μένα. Άρα από την ίδια την πλευρά του και η οικογένεια και όσοι λίγοι έχουν απομείνει, φιλοβασιλικοί, δεν απορρίπτουν το ενδεχόμενο εδώ και οι απόγονοι των Βουρβώνων.
θεωρούν ότι μπορεί να επανέλθουν. Αυτό βέβαια είναι ακριβώς. Ναι. Επομένως, η συζήτηση που γίνεται, ας πούμε, για δημόσια δαπάνη κηδεία, μου φαίνεται ότι δεν έχει καμία βάση. Δεν είναι αυτή τη στιγμή. Ούτε για τη μέσα αρχηγού κράτους και τα λοιπά που είναι συνακόμενα. Το ίδιο πράγμα. Μα πώς. Από εκεί και μετά, σε ανθρώπινο επίπεδο, βέβαια, όπως σε κάθε άνθρωπο που πεθαίνει, στην οικογένειά του μπορεί να δώσει τα συλληπιτήρια. Λοιπόν, συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Εκλειπώντως, η ιστορία έχει γραφτεί και δεν θα ξαναγραφτεί, παρά την προσπάθεια πολλές φορές και επίμονη κάποιων να την ξαναγράψουν. Είναι ένα κεφάλαιο της ιστορίας το οποίο έχει κλείσει και έχει κλείσει, νομίζω, με την ετοιμιγορία του ελληνικού λαού και την ευρύτατη αποδοχή του πολιτικού συστήματος. Αυτά λίγα λόγια και ξεκάθαρα. Λοιπόν. Ήταν τρομερό πάντως που εν τέλει η ιστορία, πώς τα φέρνει, εν τέλει ενώ ας πούμε απέναντι στη Βασιλεία ήταν πάντα η κέντρο και αριστερά, το κέντρο και η αριστερά και η δεξιά ήταν από τη ΣΥΡΙΖΑ, εν τέλει η δεξιά το έλυσε το πολιτιακό. Βεβαίως. Και όχι μόνο αυτό, και νομιμοποίησε το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδος. Εντάξει. Αλλά είναι σαν σε απάντηση του τι είναι η παραταξή μου, που λέει η αντιπολίτευση. Είχε θέση για την παρανομία. Είχε θέση για την παρανομία. Ακριβώς. Κύριε Κατρούγκα, Κωνσταντίνος Καραμαλής. Εθνική αντίσταση, το Πασόκ. Καλά, και τη Μακρόνη όπως την έκανε ελληνική. Το είχε θέση για την παρανομία το κουκουέ η δεξιά όμως. Το είχε θέση για την παρανομία το κουκουέ. Για να είμαστε ακριβείς. Βεβαίως, η ιστορία δεν γράφεται, δεν παραγράφεται. Καλημέρα σας. Αλλά αυτή είναι πραγματικότητα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, διάλειμμα, παιδιά. Πάμε διάλειμμα, πάμε. Λοιπόν, εδώ είμαι θα. Για πάμε. Πάμε στο Παλαιό Φαλήρο. Πάμε στην Ελευθερία Σπυράκη. Γιατί εκεί οι άνθρωποι υποφέρανε. Το βράδυ, στη ληστεία, μέσα στο σπίτι τους. Έλα, Ελευθερία. Έλα, Ελευθερία. Καλημέρα. Πριν από λίγα λεπτά, λοιπόν, η σύζυγος του επιχειρηματία μίλησε, μας μίλησε μέσω του θηροτηλέφωνου και μας έδωσε κάποιες πληροφορίες σχετικά με τα όσα συνέβησαν. Καταρχήν να πούμε ότι μας δήλωσε ότι είναι καλά αυτή τη στιγμή. Ακόμα η αστυνομική της ασφάλειας είναι πάνω. Όταν την ρωτήσαμε τι ώρα ακριβώς ήταν, πόσα άτομα, μας είπε ότι όλα συνέβησαν στις 12.30 το βράδυ. Ήταν 3 άτομα. Μπήκαν μέσα στο σπίτι, τους έδεσαν, τους απείλησαν και τους έκλεψαν. Δεν μπορούσαν να μας πει συγκεκριμένα τι τους έκλεψαν, διότι βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη η έρευνα. Όταν τους ρωτήσαμε πώς λύθηκαν, εκείνη μας απάντησε ότι προσπάθησε να λύσει πρώτα το παιδί της και στη συνέχεια ο ένας προσπαθούσε να λύσει τον άλλο. Είχαν δες και τα παιδιά δηλαδή. Ολοκληρώθηκε η συνομιλία μας, διότι όπως μας τόνισε και η ίδια, οι αστυνομικές αρχές ήταν ήδη πάνω. Υπενθυμίζουμε για ακόμα μία φορά ότι οι τρεις δράστες είχαν στήσει καρτέρι έξω από την πολυκατοικία εδώ στο Παλαιό Φάληρο και μόλις εντόπισαν τον επιχειρηματία να εξέρχεται με βία και υπό την απειλή όπλου, τον ανάγκασαν να ανέβει πάνω στο διαμέρισμα του πέμπτου ορόφου, τους έδεσαν όλους με δεματικά, τους απείλησαν προκειμένου να τους υποδείξουν που έχουν χρήματα και τη μαλφή και στη συνέχεια αφού τους έκλεψαν έφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση και βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα των αρχών. Τι να πω ρε παιδιά και τα παιδιά εκεί μέσα, ανήλικα παιδάκια τώρα, δηλαδή για όνομα. Δηλαδή θα ακούν το κουδούνι και θα τρέμουν. Μα λέω, διασκέψου το τώρα. Τι βιώνουν. Εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον δεν έγινε κάτι πολύ βαρύτερο, γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις. Αυτό σκέφτεσαι στο τέλος. Αυτό σκέφτεσαι. Λοιπόν. Ελευθερία, καλημέρα. Ευχαριστούμε. Να πούμε ότι έχει τροχείο στον Κηφισό, προσέξτε στους δρόμους, μενταλίκα και είναι τίγκα ο Κηφισός. Έτσι, τίγκα πάλι. Και να μην είχε τροχείο. Δεν θα ήταν. Τίγκα, θα ήταν πόσο μάλλον τώρα. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε εδώ. Το Kia Sportage αναδείχθηκε αυτοκίνητο του 23 για την Ελλάδα σε πανηγυρική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Κομοτέλ Καστρί. Η διοργάνωση για την ανάδειξη του αυτοκινήτου της χρονιάς για το 2023 είχε την αιγίδα του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών αλλά και του Πανελληνίου Συνδέσμου Δημοσιογράφων Αυτοκινήτου και Μοτοσυκλέτας. Και με αυτό το βίντεο... Χαιρετούμε σας. Σας χαιρετούμε. Και τα πούμε την καλημέρα μας. Αύριο το morning, morning. Αύριο. Γεια σας, καλημέρα. Ακολουθεί Πέτη Μαγκύρα με την ομάδα της. Το Kia Sportage αναδείχθηκε αυτοκίνητο του 2023 για την Ελλάδα σε πανηγυρική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 12 Δεκεμβρίου 2022 στο Domotel Castri. Το κορεάτικο SUV συγκέντρωσε 399 βαθμούς, αφήνοντας πίσω του το Opel Astra με 276 βαθμούς και το BMW σειρά 1 με 258 βαθμούς.
Τα αυτοκίνητα αξιολογήθηκαν με γνώμονα κυρίως τις ανάγκες και προτεραιότητες του μέσου οδηγού. Τα κριτήρια επιλογής αφορούν την τεχνολογία, την ασφάλεια, την ποιότητα, την πληρότητα της γκάμας, τη φιλικότητα προς το περιβάλλον, όπως επίσης το κόστος αγοράς και χρήσης. Χαιρετισμό απίθυνο πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Δημοσιογράφων Αυτοκινήτου Μοτοσυκλέτας, Νίκος Τσάδαρης. Ψηφίζουμε το αυτοκίνητο της χρονιάς για την Ελλάδα και ελπίζω στο άμεσο μέλλον να έχουμε δημιουργική συνεργασία συνολικά για το χώρο της αυτοκίνησης. Η έκπληξη της εκδήλωσης ήταν η παρουσία του Έλληνα σχεδιαστή αυτοκινήτων Σωτήρη Κοβού, του διεθνούς φήμης συμπατριώτη μας, ο οποίος μίλησε για τα επιτεύγματα της ειδικότητάς του και θύμισε με παραστατικό τρόπο πώς εξελίσσονται τα αυτοκίνητα από την αρχική έμπνευση ιδέα μέχρι την τελική παραγωγή τους. Οι πιο πολλοί από εσάς με γνωρίζει σαν το σχεδιαστή του Toyota Yaris. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και άλλα αυτοκίνητα τα οποία ο κύριος Κουπάκης με κάλε σήμερα και μου δίνει την ευκαιρία να σας τα δείξω. Η δουλειά η οποία έχει γίνει τα τελευταία περίπου 20-25 χρόνια. Παρουσιάστρια της όλης βραδιάς ήταν η δημοσιογράφος και ηθοποιός Ινώ Στεφανή. Διοργανώτης της εκδήλωσης ήταν η εταιρεία GCC.